Καλό απόγευμα σε όλους. Και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το Sea News είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στην κακοκαιρία. Είχαμε τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και επανερχόμαστε. Ακινητοποιημένα παραμένουν οχήματα στην Αττική Οδό μετά τον εγκλωβισμό τους κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της κακοκαιρίας Ελπής. Συνολικά περίπου 4.500 επιβάτες και 2.500 οχήματα εκτιμάται ότι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι το βράδυ της Δευτέρας σύμφωνα με τα στοιχεία της πολιτικής προστασίας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της επιχείρησης του στρατού απεγκλωβίστηκαν περίπου 3.500 άτομα και περίπου 1.800 αυτοκίνητα, ενώ έως το απόγευμα της Τρίτης περίπου 500 οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην Αττική Οδό λέγοντας ότι υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτή την τελευταία χιονοθύελλα. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας μία προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επί πολλές ώρες μένοντας εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτή την τελευταία χιονοθύελλα. Αυτές θα διερευνηθούν πλήρως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και τους όρους που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις με το δημόσιο. Οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι διαχειρίζονται όχι με ευκαταφρόνητο κέρδος κρίσιμες υποδομές, έχουν υποχρεώσεις. Με πρώτη, να μπορούν να κρατούν τον δρόμο ευθύνης τους ανοιχτό. Αυτό έγινε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Δυστυχώς όμως δεν έγινε στην Αττική Οδό. Γι' αυτό και η απόφαση να δοθούν άμεσα 2.000 ευρώ στους οδηγούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν εκεί. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας είπε πρακτικά πως η κυβέρνηση τα έχει σχεδιάσει όλα καλά στην πολιτική προστασία, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη για να τα κάνει τέλεια. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα να γίνει σε πολλά επίπεδα. Ήδη για το θέμα της Αττικής Οδού και των παραχωρησιούχων έχουν γίνει διάφορα βήματα από το 2020, όπως ξέρετε, παράδειγμα επιβολή προστίμων, όταν δεν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που έχει δώσει η πολιτεία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να δει κανείς για τον ανασχεδιασμό. Αν μιλάτε για επίπεδο πολιτικής προστασίας και πώς αυτό μπορεί να σχεδιαστεί, νομίζω ότι το νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από αυτή την κυβέρνηση μετά το 2019 και την ανάληψη των καθηκόντων είναι στο πολύ ανεβασμένο επίπεδο σχέση με όσο ήταν πριν και πρέπει να δουλέψει και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε ότι όταν ένα νέο Υπουργείο πρέπει να διαχειριστεί δήμους, περιφέρειες, ΔΔΕ, πυροσβεστική, αστυνομία, στρατό, χρειάζεται μια δουλειά θεσμικής μνήμης για να γίνεται αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν πριν, που δεν ξέραμε καν ποιος είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αλλά θέλουμε ακόμα χρόνο. Με σκληρή γλώσσα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το χάος στην διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπίδα. Μετά από δύο ημέρες, Silver Alert για τον κύριο Μητσοτάκη για το χάος που δημιούργησε το επιτελικό του κράτος στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το ελάχιστο που θα περίμεναν οι πολίτες είναι να σταματήσει να κρύβει τις ευθύνες του πίσω από επιθέσεις σε άλλους, μέχρι και στους πολίτες, και να ζητήσει τις παραιτήσεις του κυρίου Οικονόμου, που έφτασε να τα βάλει μέχρι και με τους μετεωρολόγους για να δικαιολογήσει τον μπάχαλο, του κυρίου Στυλιανίδη, της χρυσής μεταγραφής που έκανε προσωπικά ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης για την πολιτική προστασία, ο οποίος κατάφερε το πρωτοφανές να κλείσουν όλες οι κεντρικές λεωφόροι της Αθήνας από τα πρώτα χιόνια, αφήνοντας χιλιάδες οδηγούς για ώρες στο έλεος της κακοκαιρίας. Του κυρίου Καραμανλή, αρχιτέκτονα του χάους στις μεταφορές και του βασικού υπεύθυνου της ταλαιπωρίας δεκάδων χιλιάδων επιβατών σε ηλεκτρικό, προαστιακό και τρένα. Του κυρίου Σκρέκα, που τρεις ημέρες μετά έχει αφήσει ολόκληρες περιοχές της Αττικής χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Των κυρίων Θεοδωρικάκου και Βορύδη για την άψογη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Εν τω μεταξύ, η απόφαση της κυβέρνησης να δοθούν 2.000 ευρώ ως οριζόντια αποζημίωση από την εταιρεία που διαχειρίζεται την Αττική Οδό μοιάζει να μην έχει αντίκρισμα, καθώς αρκετοί από τους εγκλωβισμένους οδηγούς προχωρούν σε αγωγές, ενώ κάποιοι από αυτούς αρνούνται να λάβουν το φιλοδόρημα που τους έταξαν και παραμένει άγνωστο να απαλλάσσει την εταιρεία από διεκδικήσεις που θα προκύψουν στο μέλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες του δικαστικό.gr, σωριδών εντολές φτάνουν ήδη από την Τρίτη το βράδυ σε δικηγορικά γραφεία της Αθήνας για προσφυγές πολιτών στην δικαιοσύνη κατά της Αττικής Οδού. Όπως αποκάλυψε στην ίδια η δημοσιογραφική σελίδα η δικηγόρος Κατερίνα Φλαγκάκη, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι με σοβαρά θέματα υγείας αλλά και έγκυες που δεν είχαν καν νερό να πιούν. Γεγονός που στοιχειοθετεί κατά τη νομική της άποψη αστικές και ποινικές ευθύνες. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλοί πολίτες φαίνεται ότι δεν περιορίζονται στην παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, ούτε αποδέχονται
δέχονται τις 2.000 ευρώ ως αποζημίωση. Την επισημοποίηση του ποσού της αποζημίωσης, που έσπευσε να διαρρέσει η κυβέρνηση το πρωί, έκανε μέσω ανακοίνωσης η Αττική Οδός. Η εταιρεία ενημερώνει ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν καιρό, ενώ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί για τις ευθύνες που αναλογούν στον κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Να ανοίξουμε την συζήτηση, να καλησπερίσουμε τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιάννη Σγουρό. Κύριε Σγουρέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Και τα δύο μαζί κοντά είναι, πλησιάζει, ας πούμε, το μεσημέρι με το απόγευμα. Σε όλα τα παιδιά εκεί της Κοζάνης και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας, και εγώ ως Βόρειος στέλνω τους καλύτερους χαιρετισμούς και την αγάπη. Να είστε καλά, μαζί μας είναι. Και καλή επιτυχία στο τηλεοπτικό σταθμό που είναι, από ό,τι άκουσα, τρία κανάλια μαζί. Και μπράβο, παιδιά. Να είστε καλά. Μαζί μας ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος από το ΦΛΑΣ και τη Δυτική Μακεδονία, ο Γιώργος Χοχονδρόπουλος από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τον Εύρο, ο Νίκος ο Σπιτσέρης από το ΣΕΔΕ. Ο δεύτερος ποιος είναι? Είναι ο Γιώργος ο Χονδρόπουλος από τον Εύρο, από την Αλεξανδρούπολη. Α, εντάξει. Είναι ο Νίκος ο Σπιτσέρης από την τηλεόραση του Σέντερ και την Καβάλα. Ο Νίκος ο Σπιτσέρης. Σπιτσέρης, μάλιστα. Και η Δήμητρα η Μακρή από το Δίον, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Δήμητρα Κατσέρη. Δεν σας άκουσα. Τι, πώς είπατε το επίδεσμο της κυρίας? Δήμητρα Μακρή, κυρία Μακρή. Κυρία Μακρή. Μακρή. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Σγουρέ, να πάρω το πρώτο σχόλιο σας για αυτό που μας συγκλώνει σε όλους. Μείναμε άφωνοι με αυτό που διαδραματίστηκε στην Αττική και στην Αθήνα. Κύριε Καρυπίδη, ειλικρινά θέλω να σας πω ότι όλοι είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι, γιατί μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα επεισόδια, είτε με βροχοπτώσεις, είτε με χιονοπτώσεις, είτε με πυρκαγιές, είτε με σεισμούς, δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε ισχυροποίηση της πολιτικής προστασίας. Ο θεσμός της πολιτικής προστασίας έχει περιορισμένο εύρος επιχειρησιακής δυνατότητας, αν και επί της ουσίας καλείται να ανταποκριθεί σε ένα αντικείμενο πολύ κρίσιμο και πολύ δύσκολο για τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Και παρά το γεγονός ότι εναπόκειται στην νομοθετική εξουσία, δηλαδή στην εκάστοτε κυβέρνηση, η αναβάθμισή της και της επιχειρησιακής και οποιασδήποτε άλλης εμπλοκής και της ικανότητας, φυσικά, αποτελεί αδύρυτη αναγκαιότητα η βελτίωση της λειτουργίας όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να μην εκτίθεται σε κινδύνους η ζωή και η περιουσία των πολιτών. Τι έγινε λοιπόν στην Αττική? Απ' τη μια είχαμε την Αττική Οδός, από την άλλη είχαμε τους Δήμους, από την άλλη είχαμε την Περιφέρεια και από την άλλη είχαμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτοί δεν μπόρεσαν να αποτελεσματικά, δηλαδή και στο σχεδιασμό αποτύχανε και στην εκτέλεση. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, τα οποία δεν επιτρέπεται σε μια σύγχρονη πόλη, σε μια πόλη σαν την Αθήνα, η οποία έχει τη δυνατότητα να κάνει πάρα πολλά καλά πράγματα και να μην φτάνει σε αυτό το σημείο να εγκλωβίζονται για 16 ώρες, για 24 ώρες, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και μέσα οι εμπλεκόμενοι φορείς, είτε είναι η ΔΕΗ, ΔΔΕ, είτε είναι η ΕΙΔΑΠ, είτε είναι η αστυνομία, η τροχέα, ο στρατός, ο ΟΤΕ κτλ. Είναι ένα πλήθος φορέων, το οποίο πρέπει να έχει πολιτική συνοχή και να βγάζει καλό αποτέλεσμα. Και δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ένα αλλαλούμ. Είτε είναι για τις πυρκαγιές, είτε είναι για τις βροχοπτώσεις, είτε είναι για τις χιονοπτώσεις. Είναι αδικαιολόγητη. Πού βλέπετε? Είναι αδικαιολόγητη. Πού βλέπετε πράγματα? Από την εμπειρία σας, κύριε Σγουρέ. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή το βήμα το οποίο μου δίνεται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω την πραγματικότητα, γιατί διετέλεσα 12 χρόνια. 8 χρόνια νομάρχης και 4 χρόνια περιφερειάρχης. Με ό,τι συνεπάγεται, τα αντιμετώπισα όλα αυτά. Αλλά το κυρίαρχο σε εμάς ήταν πολιτική συνοχής. Κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες ήταν όλοι γύρω από ένα τραπέζι και συζητάγαμε αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν. Όταν ερχόταν το G4, ήμασταν όλοι στον αέρα. 4 μέρες πριν έρχεται. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει ακριβώς με επιστημονικούς όρους πού ακριβώς θα βρέξει, πού ακριβώς θα χιονίσει, και αυτό χρησιμοποιεί και η πολεμική αεροπορία και η πολιτική αεροπορία κτλ. Και δεν μπορούμε εμείς σήμερα, εν έτη 2022, να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, αυτή την κατάσταση, όσο βαριά και να ήταν, και ήταν βαριά, μπορώ να πω. Κύριε Σγουρέ, προσέξτε λίγο. Έντονη, ναι. Το πλαίσιο το βάλατε και είναι έτσι. Την πληροφόρηση από τους επιστήμονες την είχαμε. Και μάλιστα έγκαιρα. Άρα είχαμε και το χρόνο επιπρόσθετα να προετοιμαστούμε. Οι συνεδριάσεις γίνανε. Όταν έπεσε το χιόνι όμως, μας πλάκωσε.
Τι έφταξε είναι το ερώτημα. Ναι. Τι έφταξε. Γιατί ναι, στις συνεδριάσεις φαίνεται δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο. Ή κάνουν δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή σας τα λέω ξεκάθαρα, δεν έχω ξαναμιλήσει έτσι. Βγάλαμε χθες ένα δελτίο τύπου όπου ζήτησα μεταξύ άλλων και την παρέτηση του κυρίου Πατούλη. Ο κύριος Πατούλης έπρεπε να πρωταγωνιστήσει επί της ουσίας. Και όχι να βγαίνει με τα μηχανήματα τα νοικιαζόμενα 4 μέρες πριν και να λέει είμαστε έτοιμοι παντός επισητού. Και μετά να λέει α δεν είναι δική μου ευθύνη αυτή, α δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αυτή, α δεν είναι. Πώς χθες έλεγες ότι θα είσαι ο κυβερνήτης Αττικής και ξαφνικά σήμερα αποποιείσαι αυτές τις αρμοδιότητες τις οποίες εσύ έπρεπε και χωρίς να είναι δική σου να πρωταγωνιστείς επί της ουσίας και να τους τραβάς και το αυτή. Είτε είναι υπουργός, είτε είναι υφυπουργός, είτε γενικός γραμματέας, είτε οποιοδήποτε. Να πεις ελάτε εδώ παιδιά, θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εγώ αυτά ξέρω τι έκανα. Ναι. Τόσα χρόνια. Για να βάλουμε λίγο. Φώναζα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είτε στην Ομαρχία είτε στην Περιφέρεια και συζητάγαμε επί παντός επισητού. Και ήμασταν έτοιμοι για οτιδήποτε θέμα κτλ. Και γι' αυτό δεν είχαμε και αρνητικά αποτελέσματα. Να σας θυμίσω μόνο την πυρκαγιά του 1999. Το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου του 1999, που καήκανε 240.000 θέματα στην Ανατολική Αττική, τότε Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. Και όμως εμείς ήμασταν εκεί 2 ημέρες πιο μπροστά. Και ξέραμε τι ακριβώς θα γίνει. Τους τα λέγαμε και ορισμένοι λέγανε «Α, δεν τα ξέρεις καλά, δεν θα γίνει έτσι». Και όταν έγινε έτσι, φυσικά παραδεχτήκανε ότι είχαν δίκιο. Αλλά ήταν αργά πλέον. Φυσικά εκεί δεν θυμίσαμε θύματα. Το βασικότερο είναι αυτό. Για να βάλουμε λίγο στην κουβέντα του συναδέλφου. Αυτό είναι το ερώτημα. Καταρτίζουμε και εγκρίνουμε τα προβλεπόμενα από το νόμο 4414 του 2016, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί και με τον τελευταίο νόμο του 2021 του Μαΐου, έτσι, το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτίμηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε διάφορες τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και καθαρισμό των ταμιακών και χωρικών προτεραιοτήτων. Ναι. Των ταμιακών. Κοιτάξτε, λοιπόν, κύριε Σγουρέ, στην πολιτική ατζέντα όλοι το βάζουν τώρα πλέον για την κλιματική αλλαγή, εντάξει, ότι θα πρέπει να παρεύουμε, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχουν συνοδευτικοί πόροι και συνοδευτικά έργα για να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις. Είναι ο πρώτος που λέω ότι η μεταφορά αρμοδιότητας χωρίς πόρους είναι αντισυνταγματικό και μπορεί κάλλιστα να μην παραλάβουν την αρμοδιότητα. Εγώ δεν παρέλαβα αρμοδιότητα και δυστυχώς άλλοι συνάδελφοι μετά από μένα πήγαν και πήραν την αρμοδιότητα για το δικό δίκτυο, το οποίο έδινε τότε το 2011-12 γύρω στα 65 εκατομμύρια το χρόνο για την συντήρηση του οδικού δικτύου σε όλη την περιφέρεια Αττικής και μας ήρθαν να μας πούνε θα πάρετε 40 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Ωραία. Και φυσικά δεν την υπέγραψα εγώ την παραλαβή της αρμοδιότητας. Άρα λοιπόν εγώ ξέρω σχεδιασμό και εκτέλεση. Ο σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει τα και να δημιουργούνται χάρτες εκτίμησης κινδύνων. Το κάνουν αυτό. Συνοηθήκανε, μιλήσανε. Η αστυνομία, η τροχέα, η Αττική Οδός, η Περιφέρεια, η Δήμη, όλη αυτή η πασπερμία. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Είναι απλά τα πράγματα. Ωραία, για να βάλω στην κουβέντα του συναδέλφου να ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από τη Δυτική Μακεδονία και το ΦΛΑΣ. Βαγγέλη. Ναι, γεια σας, κύριε Χριστόδουλε. Καλησπέρα και από εμένα. Επειδή, όπως είπατε, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, το ακόμη και στα πανελλαδικά μέσα, να υποθεί ότι το παιχνίδι χάθηκε το πρωί της μέρας της κακοκαιρίας, της έντασης φαινομένων. Οι ειδικοί όμως υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι χάθηκε νωρίτερα, στην οργάνωση και στην προετοιμασία. Ένα ερώτημα είναι αυτό, ποια είναι η δική σας γνώμη. Και ένα δεύτερο, πολιτικές ευθύνες πέρα από τον κύριο Πατούλη, σε ποιους βαρύνουν, ονομαστικά, αν θέλετε, κατά τη γνώμη σας. Ακούστε να σας πω, εγώ δεν μπορώ να κάνω σε καμιά περίπτωση και Χριστόδουλε τον δικαστή. Λέω μια πολιτική άποψη, εκθέτω τον εαυτό μου στην δημόσια κρίση για αυτά τα οποία θα πω. Και όλα αυτά τα οποία θα πω είναι αποτέλεσμα αφενός με τις γνώσεις, εμπειρίας, της πολύχρονης παρουσίας μου και θέλω να είμαι ωφέλιμος. Δεν θέλω να πω τώρα ότι α, ήταν κακός αυτός, κακός ο άλλος, δεν έκανε καλά τη δουλειά του και εγώ τα έκανα όλα καλά. Σε καμία περίπτωση. Απλώς πρέπει να συζητάμε με ειλικρίνεια και να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Πολύ συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση που είπατε, με τη διαφορά ότι εγώ είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε ότι το παιχνίδι χάθηκε την Κυριακή. Mm-hmm. Την Κυριακή λοιπόν έπρεπε, είναι γι' αυτό είπα προηγουμένως, χάρτες εκτίμησης κινδύνων. Τι σημαίνει αυτό, ότι έρχεται λοιπόν η πληροφόρηση ότι έρχεται ένας χιονιάς ο οποίος δεν έχει ξανά έρθει με τέτοια ένταση, με τέτοιες επιπτώσεις κτλ. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, κάνουμε ένα σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει λοιπόν, να αποφύγουμε τα δύσκολα. Ποια είναι τα δύσκολα, η μετακίνηση καταρχήν εκατοντάδων χιλιάδων αυτοκινήτων.
Και αυτό έπρεπε λοιπόν την Κυριακή να απαγορευτεί η κυκλοφορία ή να επιτραπεί η κυκλοφορία μόνο με αλυσίδες. Με κατ' επανάληψη, ας πούμε, ανακοινώσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν έγινε. Τι έγινε λοιπόν, στις 12 η ώρα είπανε ημιεργία. Να φύγουν και τα λοιπά λόγια του χιονιά που είχε ξεκινήσει από τις 9-10 η ώρα κτλ. Με αποτέλεσμα τι, να φύγουν όλοι πάλι από τα γραφεία τους, να πάρουν τα αυτοκίνητα, να πάνε από εδώ και από εκεί και να μπλοκάρει όλη η Αθήνα. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Έπρεπε ένας να κάνει κουμάντο. Χρειάζεται έναν αρχηγό. Δεν χρειάζεται να λαλούν πολύ κοκόρι. Είχε πολύ σκοπό. Η πολιτική προστασία, ήταν ο υπουργός, ο περιφερειάρχης, 66 δήμαρχοι και τις Παναγίες στα μάτια. Όλοι μιλάγανε, ας πούμε. Και τελικά τι έγινε, δεν κάναν τίποτε. Δηλαδή την Κυριακή έπρεπε να πούνε Δευτέρα και Τρίτη, να μην πω και Τετάρτη, stop τα πάντα. Stop τα πάντα. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα. Δύο ημέρες δεν χάθηκε ο κόσμος αυτή τη στιγμή που έρχεται. Το δεύτερο ποιο είναι. Είναι στα θετικά του κυρίου Πατούλη ότι έκλεισε τα σχολεία από την Παρασκευή. Την Παρασκευή ανακοίνωσε ότι κλείνουν τα σχολεία. Σκεφτείτε λοιπόν τουλάχιστον 2.000 πούλμα να γυρίζανε 8 η ώρα το πρωί που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, και εν συνεχεία μετά, όταν θα γινόταν αυτή η διακοπή όπως έγινε με τους υπαλλήλους, να πάνε τα πούλμαν αυτά και να πάρουν τα παιδιά. Σκεφτείτε τα παιδιά που ήταν μέσα έτσι, στην Αθήνα, μπλοκαρισμένα είτε στην Αττική Οδός, είτε οπουδήποτε αλλού κτλ. Άρα λοιπόν υπήρξε ένα αλαλού ανευθυνότητος. Όχι ότι δεν είναι υπεύθυνος. Είναι ανεύθυνες αυτές οι αποφάσεις οι οποίες πήραν. Δεν υπήρχε ένα επιτελικό κέντρο το οποίο θα είχε εκτιμήσει σωστά, θα είχε σχεδιάσει σωστά και συνεχεία μετά θα εκτελούσε. Θα έλεγε, έλα εδώ Δήμος Αθηναίων, έχεις αυτή την ευθύνη, θα κάνεις αυτό. Έλα από τον Πειραιά, ο Δήμος ο Πειραιά, ο Δήμαρχος Πειραιά, θα κάνεις αυτό. Έλα στην Ανατολική Αττική, έλα στην Δυτική Αττική, έλα στην Νότια Αθήνα, έλα στην Βόρεια Αθήνα. Συγκεκριμένα τι θα κάνουμε. Εμείς αυτό κάναμε. Ωραία, δίνω αυτό το λόγο. Φέραμε, αυτό κάναμε και γι' αυτό φέραμε καλά αποτελέσματα. Να πάμε λίγο πιο με συντομή, γιατί δεν έχω χρόνο. Ο Νίκος Σπιτσέρης από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αν έχει κάποιο ερώτημα. Το ερώτημα, κύριε Σγουρέ, είναι ότι αν έγινε κάτι καλά σε όλη αυτή την ιστορία, αναρωτιέμαι, η περιφέρεια Αττικής, για παράδειγμα, έχει έμπειρο προσωπικό, το οποίο αν κάποιος δεν τον μπέρδευε, αν κάποιος δεν σεβόταν τους ρόλους του καθενός, μόνοι τους οι υπάλληλοι πιστεύω ότι θα έβαιναν ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Τι λέτε? Επαναλαμβάνω πάλι, δεν υπήρξε πολιτική συνοχής, υπήρξε πολιτική σύγχυσης και γι' αυτό τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Και βεβαίως οι εργαζόμενοι διέθεσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν από τη δική τους την πλευρά, την παρουσία τους στη φυσική επί 2-24 και δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα. Πρέπει όμως να τηρούμε και να επικαιροποιούμε κατάλογο μέτρων πρόληψης, αναείδος φυσικού κινδύνου. Αυτό δεν έγινε. Ωραία. Δηλαδή πηγαίνουν όλοι μαζί έτσι και λένε, α, έρχεται ο χιονιάς, είμαστε έτοιμοι, εμφανίσαμε τα μηχανήματα, εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης, εμφανίστηκε κάποιος δήμαρχος, εμφανίστηκε ο υπουργός, είμαστε έτοιμοι, όλα τα έχουμε καλά και στο τέλος απεδείχθη ότι δεν ήταν καθόλου καλά. Εμφανίστηκαν πριν το φαινόμενο, κατά τη διάρκεια του φαινομένου και μετά εξαφανίστηκαν όλοι, κύριε Σγουρέ. Εξαφανίστηκαν όλοι τώρα. Το αναφέρω αυτό. Όταν άρχισε να πέφτει το χιόνι, εξαφανίστηκαν όλοι γιατί βλέπανε, εμείς το ζούσαμε από μέσα και βλέπαμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γιώργο Χονδρόπουλε. Πρόκειται να γίνει. Γιώργο Χονδρόπουλε, αν έχεις κάποιο ερώτημα. Κύριε Σγουρέ, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω ότι ήθελα αρχικά να πούμε ότι προφανώς και έχει αποτύχει πλήρως ο κρατικός μηχανισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι λείπει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, αναφέρατε πολλές φορές επανελειμμένως ότι ήταν θέμα οργάνωσης. Δηλαδή, τα μηχανήματα, το προσωπικό ήταν εκπαιδευμένο, δηλαδή όλα ήταν στην εντέλεια, απλά είχαμε αυτό. Και θέλω να μου πείτε, αν θεωρείτε με την εμπειρία σας, ότι όλο αυτό το συμβάν θα αποτελέσει μια βάση ώστε να δημιουργηθούν τα θεμέλια, ώστε στο μέλλον να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Αυτό, κύριε Χοντρόπουλε, δεν μπορώ να το πω, ότι δεν θα ξαναγίνει στο μέλλον, γιατί έχει αποδειχθεί εδώ τα τελευταία χρόνια ότι επαναλαμβάνεται. Μην ξεχνάτε, σε ένα χρόνο μέσα από σήμερα που μιλάμε, μέχρι σήμερα που μιλάμε, είχαμε τη μύδια, είχαμε τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τώρα είχαμε τις χιονοπτώσεις. Άρα λοιπόν, επαναλαμβανόμενο πρόβλημα πάβει να είναι, ας πούμε, προσωρινό. Έτσι, αποκτά αυτή της μονιμότητας. Και θέλω να το πραγματικά να απευθυνθώ από για αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Βεβαίως πρέπει να στριμωχθούν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός που έκανε το Υπουργικό Συμβούλιο είπε ότι θέλουν διορθώσεις, θέλουν συμπληρώματα κτλ. Αυτό πρέπει να γίνει στην πράξη. Δεν μπορούν να είναι τόσοι φορείς. Πρέπει να υπάρχει ένας αρχηγός.
ο οποίος θα καθορίζει τα πάντα. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας μετα... και να σας πω κάτι άλλο για τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα νοικιάζονται από τις εταιρείες. Δεν είναι μηχανήματα της περιφέρειας όλα αυτά τα οποία παρουσιαστήκαν πριν πέσει το χιόνι. Όλα αυτά είναι εταιρείες οι οποίες έχουν αυτά τα μηχανήματα, γιατί κοστίζει πάρα πολύ το να πάρει η περιφέρεια αυτά τα μηχανήματα, να τα αγοράσει, να τα συντηρεί και να τα διαθέτει. Και γι' αυτό όταν ειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η γνωστή ΕΜΗ, ότι πρόκειται να φύγει το 4G είτε για βροχοπτώση, είτε για έντονα καιρικά φαινόμενα, είτε για χιονοπτώση, είτε για οτιδήποτε άλλο κτλ., τότε λοιπόν ενεργοποιείται η σύμβαση για 2-3 μέρες με τόσα μηχανήματα, με προσωπικό το οποίο έχουν οι εταιρείες και το οποίο διατίθεται. Και από την άλλη συμβάλλει η περιφέρεια με τις τεχνικές υπηρεσίες και των 8 τομέων και με άλλα στελέχη τα οποία είναι εξειδικευμένα ή εν πάση περιπτώσει έχουν την εμπειρία. Εμείς είχαμε σε μόνιμη βάση, είχαμε μόνιμη βάση και αίρετους και υπηρεσιακούς και υπηρεσίες και συνεργασία και πολιτική συνοχή με όλους τους φορείς. Αυτό εμείς κατορθώσαμε και κάναμε. Ωραία. Και δεν άνοιγε μύτη. Α, θέλω τώρα εγώ να βγω σε ένα άσπρο άλογο στο Σύνταγμα και να κάνω το μάγκα. Εντάξει. Στο τέλος δεν θα γίνει τίποτε. Εδώ σκύβεις το κεφάλι, δουλεύεις γιατί δουλεύεις για τους πολίτες. Δεν τους δουλεύεις στους πολίτες. Δήμητρα Μακρύ, αν έχει κάποιο ερώτημα η Δήμητρα Μακρύ. Και να ολοκληρώσουμε. Δήμητρα. Εγώ γρήγορα, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί και στο παρελθόν και τώρα έχουν μείνει στην ουσία ατιμόρυτα. Τόσο πολιτικά, κανείς δηλαδή δεν αναλάμβανε το κόστος, όσο και ποινικά, γιατί στο κάτω-κάτω της τροπής έχουν χαθεί, έχουν υπάρξει και θύματα από, από όλες αυτές τις κακοκαιρίες που έχουν συμβεί σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η ατιμορρησία των υπευθύνων, τι ρόλο έχει παίξει? Την τελευταία δεν άκουσα φράση. Τι ρόλο έχει παίξει η ατιμορρησία των υπευθύνων? Ακούστε να σας πω, αυτό εδώ πέρα το θέμα των νομοθετικών, των νόμων μάλλον, όχι των νομοθετικών, των νόμων, είναι καθαρά θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης, του κράτους δηλαδή. Το κράτος, την κάθε κυβέρνηση, έχει νόμους για την κάθε περίπτωση. Από εκεί μετά πλέον, όταν γίνονται όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία έχουν βάση την ασφάλεια και της υγείας αλλά και της ζωής των πολιτών και της περιουσίας, έτσι επεμβαίνει αυταπάγγελτα η δικαστική αρχή. Λοιπόν, τώρα είδαμε ότι επενέβη ο εισαγγελέας να δει τι ακριβώς έχει φταίξει. Βλέπουμε όμως ότι η απόδοση της δικαιοσύνης στην πατρίδα μας, και αυτή είναι η αλήθεια, καθυστερεί πάρα πολύ. Σε άλλες χώρες, σε 12 μήνες, σε 16 μήνες αποδίδονται, βγαίνουν αποτελέσματα, δηλαδή βγαίνουν αποφάσεις τελεσίδικες. Εδώ μπορεί να κάνει και 5 χρόνια και 10 χρόνια κτλ. Τραβάνε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Και αυτό είναι ένα θέμα ευαίσθητο, το οποίο πρέπει, ας πούμε, τα κόμματα πάνω απ' όλα, έτσι, να καθίσουν να συζητήσουν με θάρρος και ειλικρίνεια πώς ακριβώς μπορεί να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση. Όλοι λέμε ότι είναι καλά τα στελέχη, αποδίδουν κτλ. Αλλά όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, τα στελέχη δεν αποδίδουν. Τι φταίει γι' αυτό? Άρα λοιπόν πρέπει να καθίσουν τα κόμματα και να προσδιορίσουν από την αρχή πάλι. Εγώ αυτό το οποίο, κυρία Μακρύ, θέλω να πω είναι ότι για να μην υπάρχει, είναι σωστό αυτό που βάλατε το ερώτημα, έτσι, η απόδοση δικαιοσύνης σε αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και δεν το συζητάνε. Πρέπει να γίνει, να γραφούν κατάλογοι με τους εμπλεκόμενους φορείς. Όχι μόνο στην Αττική, σε όλους και στις 13 περιφέρειες. Δημόσιους και ιδιωτικούς. Με αναγραφή ιδιότητας και ενέργειας και τι ακριβώς ενέργειες ο κάθε εμπλεκόμενος. Πρέπει να κάνει ο κάθε εμπλεκόμενος. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Προηγουμένως μου λέγανε ένας δήμαρχος και είπε ότι άλλα συζητήσαμε, άλλα συμφωνήσαμε και άλλα γίνανε. Είπαν ότι θα του πάνε αλάτι, δεν του πήγαν αλάτι. Είπαν ότι θα καθαρίζει η περιφέρεια κεντρική αρτηρία, δεν καθάριζε την κεντρική αρτηρία. Δηλαδή βλέπετε, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θέλει από την αρχή ανασχεδιασμό και υπευθυνότητα σε κάθε έναν ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και μετά να γίνεται απολογισμός δημόσιος. Μέσα στη Βουλή να πηγαίνει ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και από τις 13 περιφέρειες και να αποδίδει λογαριασμό μέσα στη Βουλή. Η σχέση μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής διοίκησης είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά. Αν δεν μειωθούν τα χιλιόμετρα απόσταση μεταξύ κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα, για να σας το κλείσω καλά. Ωραία. Κύριε Σγουρέ, ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Πάω στη Δήμητρα τη Μακρή, όπου για τη διαχείριση των τέτοιων φαινομένων είχαμε μια συνεδρίαση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας. Δήμητρα. Είχαμε εμείς το πρωί, φιλοξενήσαμε στην εκπομπή τον κύριο Καϊτεζή, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζή, ο οποίος είναι δήμαρχος στην Πηλαία και στο Χορτιάτι, ένας ορεινός ουσιαστικά στα ψηλά δήμος της Θεσσαλονίκης, και μας μίλησε και ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, και μας είπε τι κάνει και τι έκανε ο ίδιος προκειμένου να κρατήσει καθαρό όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δήμαρχος, γιατί είναι 6 θητείες τώρα δήμαρχος της συγκεκριμένης περιοχής, καθαρό το Δήμο του. Ωραία, για να δούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της Δήμητρας. Δυστυχώς, εμένα ίσως, αν θέλετε την άποψή μου, με πόνεσε και με στεναχώρησε περισσότερο η απουσία της πολιτείας συνολικά, να το πω, δεν θέλω να αριθμίσω. Όταν συνέβη το γεγονός, δηλαδή δεν μπορεί να μένουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι από το μεσημέρι μέχρι το πρωί της άλλης μέρας για 20-25 ώρες και να μην υπάρχει παρουσία ανθρώπων, εγώ να σας πω να τους παρηγορήσουν. Εγώ να σας πω να μην είναι μόνοι, να τους δώσουν από ποτήρι νερό. Να καταλάβουν ότι υπάρχει παρουσία οργανωμένου κράτους. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τις προσπάθειες που καταβάλουν οι εργαζόμενοι στο ΔΔΕ για την αποκατάσταση των βλαβών, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ρεύμα, θα έλεγα, εκατοντάδες νοικοκυριά στην Αττική. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανιάτη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΕΤΕΔΗ, ο πρόεδρος των εργαζομένων στην Ένωση Τεχνικών. Κύριε Μανιάτη, καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ θερμά για το λόγο που μου δίνετε. Για πέστε μας, ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά νοικοκυριά και κυρίως στις περιοχές Χαλάντρη, Χολαργό, Άλυμο, Ηλιούπολη, Νέα Σμύρνη, Φιλοθέη, είναι Μελίσια, λίγο Σταυρελίσια, που δεν έχουν ακόμα ρεύμα. Μαραθώνα, Γραμματικό και Αρτέμιδα και Σπάτα. Σε αυτά τα σημεία περίπου έχουμε σοβαρά προβλήματα ακόμα και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις βλάβες, ώστε μέχρι το βράδυ να έχουμε δώσει ρεύμα σε όλους τους συμπολίτες μας. Τι έφταξε, κύριε Μανιάτη, πάλι και είχαμε αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, εμείς σαν εργαζόμενοι και όλος ο ΔΔΕ ήταν πανέτοιμος από τη Δευτέρα το πρωί, μέχρι και αλυσίδες στα αυτοκίνητα. Μας είχαν πει ότι θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση παντού. Αλλά το κράτος, η πολιτική προστασία μαζί με την περιφέρεια και τους δήμους για ακόμα μια φορά βρανοποίησαν και δεν μπόρεσαν να μας έχουν εύκολη πρόσβαση εκεί που χρειάζεται για να μπορέσουμε από την πρώτη στιγμή όποια προβλήματα παρουσιαζόντουσαν να τα λύσουμε και να μην υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα και να φτάνουμε στη τρίτη μέρα και να μην έχει ο κόσμος ρεύμα. Μάλιστα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι, όχι μόνο δεν σας διευκόλυναν, σας εμπόδισαν κιόλας να έχετε προσέγγιση όπου είχαμε προβλήματα με κολόνες και τέτοια. Αυτό αντιλαμβάνομαι τώρα. Ακριβώς. Όταν δεν έχει καθαριστεί από χιόνι, όταν έχουν μείνει αυτοκίνητα μέσα στη μέση του δρόμου. Και μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα. Από τη Δευτέρα το βράδυ και η Καντεχάκη ήταν κλειστή και το κομμάτι προς το Βύρονα που έπρεπε να πάμε σε κάποιους προσταθμούς που ήταν εκτός τάσης και πηγαίναμε τα πόδια. Εχθές έπρεπε να δώσουμε ρεύμα στη Φιλοθέη. Μέσα στο κέντρο, σε κάποιους υποσταθμούς, πήγαμε με τα πόδια. Ήταν κλειστά, δεν μπορούσαμε. Ναι. Φορτωνόμαστε τα κλειδιά και πηγαίναμε με τα πόδια. Η λύση είναι αυτό που ξέρουμε, η υπογειοποίηση. Αυτό όμως έχει ένα τεράστιο κόστος, χρονοβόρειες, διαδικασίες κτλ. Εδώ τώρα, έτσι όπως είναι το δίκτυό μας, το οποίο είναι ανεκτήμητης αξίας το δίκτυο, έτσι, και γι' αυτό φωνάζουμε όλοι για την ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ. Είναι οι αρτηρίες. Λοιπόν, ρωτώ, υπάρχει ένα σύγχρονο πλαίσιο που μπορείτε να παρεμβαίνετε ή είναι ένα πλαίσιο αναχρονιστικό που μπορεί εσείς να εντοπίζετε προβλήματα? Παράδειγμα, υπάρχουν κάποια δέντρα τα οποία αγγίζουν τις καλωδιώσεις σας, τις γραμμές σας και σίγουρα με το χιόνι, με την κακοκαιρία θα σας προκαλέσουν πρόβλημα. Αυτά που έχετε εντοπίσει, σας δίδεται η δυνατότητα από την πολιτεία, αυτά που εντοπίζετε, να παρέμβετε και να προστατεύσετε και να προλάβετε τέτοιου είδους εξελίξεις? Το να με το πρώτο χιόνι να έχουμε διακοπή ρεύματος και να ταλαιπωρούνται εκατοντάδες και χιλιάδες συμπολίτες μας? Διότι ότι δεν έχω μόνο ρεύμα, δεν έχω και θέρμανση όταν δεν έχω ρεύμα. Σωστά. Είναι πρώτης ανάγκης. Είναι κοινωνικό αγαθό και όχι χρηματιστηριακό είδος όπως έτσι ακριβώς. Καταρχήν, εδώ και 40 χρόνια και 50 που είναι αυτά τα δίχτυα, δεν έχει γίνει τίποτα. Αντιμετωπίσαμε τελευταία 15 ετία την οικονομική κρίση. Το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσαμε την υγειονομική κρίση που περνάμε και τώρα και όμως και από το καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε και την ενεργειακή κρίση. Άρα καταλαβαίνετε το πρόβλημα μεγαλώνει σε όλα αυτά. Αν το δίκτυο
που το έχουμε 40 και 50 χρόνια. Δεν κάνουμε κάποιες ενέργειες, όπως είπατε, να το κάνουμε καλύτερο με τα δεδομένα τα καινούργια, με την κλιματική αλλαγή, σίγουρα θα παρουσιάζονται συνέχεια προβλήματα. Χρειάζεται να εξυγχρονιστεί και το δίκτυο, αλλά εκτός από το δίκτυο όμως που χρειάζεται, χρειάζεται και ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να το λειτουργήσει. Βλέπουμε τελευταία ότι δεν υπάρχουν ούτε προσλήψεις ούτε τίποτα σε αναερίτες, σε προσωπικό που μπορεί να ασχοληθεί με το δίκτυο. Και το προσωπικό που εργάζεται τώρα είναι πάνω από 55 χρονών, άρα η τεχνογνωσία χάνεται και εφόσον χάνει η τεχνογνωσία δεν θα έχουμε το απαιτούμενο προσωπικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις να αντιμετωπίσουμε τέτοιες δυσκολίες. Μάλιστα. Ελπίζω η πολιτική προστασία αλλά και η κάθε πολιτική προστασία και σε δήμους και σε περιφέρειες και κεντρικά να καθίσουν να συζητήσουν σοβαρά και να εντοπίσουν αυτά είδους τα προβλήματα, να τα χαρτογραφήσουν και να δούμε σταδιακά πώς μπορούμε αυτά σιγά σιγά να τα προλάβουμε ως κατάσταση, να διευκολυνθεί το έργο σας για να συντηρείτε το δίκτυο σωστά και όχι να σας δημιουργούνται προβλήματα και κατά τη διάρκεια της κρίσης μην μπορείτε να προσεγγίσετε και, τέτοιες περιοχές νευραλγικής σημασίας. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο. Ακριβώς έτσι είναι. Γι' αυτό το έχουμε ζητήσει εδώ και πολλά χρόνια. Λέμε πρέπει να εξυγχρονιστεί το δίκτυο, αλλά συγχρόνως χρειαζόμαστε και προσωπικό που πρέπει να ανταποκρίνεται. Γιατί τα θέματα που ασχολείται ένας τεχνίτης δεν είναι μόνο τα εναέρια και να είναι το δίκτυο. Έχουμε τις ρευματοκροπές, έχουμε τις μελέτες, είναι μεγάλο το αντικείμενο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις καινούργιες προκλήσεις των καιρών. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά κύριε Μανιάτη, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, κουράγιο και δύναμη. Λοιπόν, και πάμε, καλά. Πάμε κυρίες και κύριοι σε πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κρήτο Αρσένη, βουλευτή του Μέρα 25. Κύριε Αρσένη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας από το Περιστέρι της Αθήνας. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας για την διαχείριση αυτής της κακοκαιρίας. Αυτό που ζήσαμε, είδαμε μέσα και από τις εικόνες και πολύ περισσότερο το ζήσατε εσείς με εγκύτητα, νομίζω δεν τιμά τη χώρα μας. Είναι εικόνες που ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Εκατοντάδες, χιλιάδες πολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν και ακόμη συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται. Σε πολιτικό επίπεδο είχαμε σήμερα και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ποια είναι η προσέγγιση που κάνετε εσείς, ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας οι οποίες δεν έχουν εκχιονιστεί και όταν εκχιονίζονται βέβαια γίνονται τείχοι από χιόνι δεξιά και αριστερά τους. Ακόμα αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε υπάρχουν γειτονιές της Αθήνας είτε είναι προς τα βόρεια είτε είναι είτε και πιο βέβαια προάστε και προς την υπόλοιπη Αττική τα οποία δεν έχει περάσει ούτε ένα εκχιονιστικό. Την ίδια στιγμή υπάρχουν γειτονιές της Αθήνας που ακόμα έχουν δυσκολίες στη σύνδεση με το ρεύμα. Είναι αδιανόητα πράγματα. Δεν τα είχαμε ξαναβιώσει ποτέ ξανά όλα αυτά. Ναι, τα είδαμε και πριν με τον κύριο Μανιάτη. Τα είδαμε αυτά με τον κύριο Μανιάτη, τον πρόεδρο της ΕΤΕΔΗ, που μας είπε ότι ακόμη έχουν προβλήματα. Σε αρκετές περιοχές στο λεκανοπέδιο. Δεν υπάρχει ρεύμα. Ναι, αυτά είναι. Και ξέρετε, το βασικό λόγο που δεν υπάρχει ρεύμα είναι ότι δεν μπορούν να φτάσουν τα συνεργεία του ΔΔΕ λόγω των χιονιών. Είναι σαν να πραγματικά νιώθει κανείς ότι τα μηνύματα που λάβαμε όλοι από την πολιτική προστασία τα λάβαμε μόνο εμείς. Η πολιτική προστασία η ίδια δεν είχε προετοιμαστεί, οι Δήμοι δεν είχαν προετοιμαστεί σε μεγάλο επίπεδο. Να είμαι ειλικρινής, στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια, στη δική Αθήνα, οι Δήμοι ανταποκρίθηκαν σχετικά καλά, οι δρόμοι έχουν καθαρίσει. Όμως σε άλλες περιοχές της Αθήνας που έχουν συχνές χιονοπτώσεις, η κατάσταση είναι δραματική. Και βέβαια είδαμε όλο αυτό τον εγκλωβισμό των ανθρώπων στην Αττική Οδό, με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι έδωσε εντολή
στην Αττική Οδό να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ τους εγκλωβισμένους, αναρωτιέμαι αυτό προβλέπει η σύμβαση. Σε ποια χώρα του κόσμου μιλάει ο Πρωθυπουργός με τους ιδιώτες που έχουν τη διαχείριση της Αττικής Οδού και τα βρίσκουν? Αυτή είναι η διαδικασία, δεν υπάρχουν οι δικηγόροι του δημοσίου. Όταν παραβιάζεται μια σύμβαση που ορίζει ότι η Αττική Οδός οφείλει να διατηρεί την Αττική Οδό ανοιχτή πάντοτε, αυτό δεν σημαίνει παραβίαση της σύμβασης, δεν καταγγέλλεται? Πώς θα αποζημιωθεί το δημόσιο? Η Αττική Οδός αποζημιώθηκε πριν από λίγο καιρό για τις ζημιές της λόγω της μείωσης των διοδίων εν μέσω πανδημίας. Δεν θα αποζημιωθεί τώρα το δημόσιο? Ο άνθρωπος που έθα κεφαλικό με 2.000 ευρώ θα αποζημιωθεί? Αυτά θα πρέπει, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποζημιωθούν με αυτό που ορίζει ο νόμος, όχι αυτό που συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης με τις εταιρείες. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε όμως, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Ακούγεται ότι αυτά τα 2.000 ουσιαστικά απαλλάσσει την εταιρεία από πολλαπλάσια που μπορεί να τις καταλογιστούν αν υπάρξουν αγωγές. Ισχύει αυτό? Το συμμερίζεστε? Προφανώς. Προφανώς και θα του ζητήσει η εταιρεία να υπογράψει. Δεύτερον, εγώ που ήμουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αποκλείστηκα εκεί ώρες ατέλειωτες, γιατί δεν μπορούσα να μετακινηθώ. Είχε κλείσει η Αττική Οδό, είχαν φρακάρει τα πάντα. Εκεί τι γίνεται? Οι άλλοι που κλείστηκαν στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη, σε άλλες αρτηρίες, με αυτούς τι θα γίνει? Πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν από αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε σε ένα κράτος δικαίου, με ισονομία και ισοπολιτεία. Αλλά νομίζω ότι είναι και προσβλητικό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ακόμη και τώρα ταλαιπωρούνται να τους πεις ότι θα σου δώσω 2.000 ευρώ και τελειώσαμε. Μα και ποια είναι η διαδικασία? Ο κ. Μητσοτάκης πώς μιλάει συχνά με τους ανθρώπους που διαχειριστεί την εταιρεία που έχει την Αττική Οδό? Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο ο κ. Μητσοτάκης και τους δίνει εντολή, δώστε αυτό το ποσό και συμφωνούν για το ποσό. Τι χώρα είμαστε? Σε ποια χώρα της Ευρώπης θα γινόταν αυτό? Γιατί φρακάραμε, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Αρσένη? Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις που κάνατε? Ολιγορήσαμε, καθυστερήσαμε να παρεύουμε, δεν υπήρχε συνεννόηση, δεν υπήρχε διαχείριση της πληροφορίας? Τι ακριβώς συνέβη, γιατί φτάσαμε εδώ, ποια είναι η προσέγγιση που κάνετε εσείς? Θα σας πω, να ολοκληρώσω την εικόνα που περιγράφετε. Μιλήσατε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μιλήσατε για τους αποκλεισμένους παντού. Μέχρι χθες ήταν αποκλεισμένο το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, ενώ είχε εφημερία. Τελείωνε το πετρέλαιό του στις 3 ώρα το μεσημέρι και δεν είχε φτάσει το πετρέλαιο μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, έχουμε μια πλήρη κατάρρευση οποιασδήποτε είναι πολιτικής προστασίας. Έχει δύο τμήματα αυτό η εικόνα. Το ένα είναι το ιδιωτικό. Έχουν ιδιωτικοποιήσει υποδομές στις οποίες στηρίζεται η ζωή μας. Το να ιδιωτικοποιήσει το ρεύμα ή το να ιδιωτικοποιήσει τα δίκτυα, τα οδικά, σημαίνει ότι τη στιγμή, αν αυτά δεν είναι εκεί πέρα, τη στιγμή που τα χρειάζεσαι, όταν έχει εγκλωβιστεί ένας άνθρωπος σήμερα 4 μέρες, 3 μέρες και πλέον στο σπίτι του και μπορεί να είναι διασωληνωμένος, μπορεί να έχει μηχανική υποστήριξη κάποιον για πάρα πολλές νόσους και κάποιο ήπιο COVID και του κόβει το ρεύμα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις ζωές των ανθρώπων. Όταν δεν έχει πρόσβαση στο νοσοκομείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τις ζωές των ανθρώπων. Οι υποδομές στις οποίες στηρίζεται η ζωή μας δεν μπορούν να είναι ιδιωτικοποιημένες. Ναι. Πρέπει να είναι στα χέρια του δημοσίου. Και το πρώτο στο βάση σχεδίων της πολιτικής προστασίας, το πρώτο που κρατάς ανοιχτό είναι το νοσοκομείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες οι οποίες απαντάνε σε ζητήματα αναγκών των πολιτών. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι και εκεί κλείσανε. Μου είπαν ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να φύγουν από τη δουλειά τους, αλλά ούτε και οι γιατροί να πάνε να αλλάξουν τις βάρδιες των άλλων γιατρών και νοσηλευτών σε πολλά νοσοκομεία. Αλλά και ασθενοφόρα δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Ο κύριος συνέβη και αυτό. Συνέβη και αυτό. Βέβαια. Μείναν ασθενείς, μου λένε, χωρίς φαγητό. Ισχύει και ο αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα 2.000 ευρώ. Την ίδια ημέρα έκρυψε κάτι άλλο. Την ίδια ημέρα που ανακοίνωσε τα 2.000 ευρώ που τα βρήκανε με την Αττική Οδό και θα τα δώσει στους εγκλωβισμένους, εγκρυπτό βγήκε ο διαγωνισμός για την παραχώρηση Αττικής Οδού για άλλα 25 χρόνια. Δηλαδή, ξέπλυναν ένα έγκλημα για να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλανε. Δεν μπορούσαν να βγάλουν το διαγωνισμό με αυτό το κλίμα. Περάσαν την καλή είδηση για να μπορέσουν να βγάλουν το διαγωνισμό. Καταλαβαίνετε τα συμφέροντα όμως που παίζονται εδώ πέρα. Για άλλα 25 χρόνια, στη στιγμή που παραβιάστηκε η σύμβαση, στη στιγμή που θα έπρεπε να είναι στα δικαστήρια, θα έπρεπε να αποκλειστεί ο συγκεκριμένος. Συγκεκριμένη εταιρεία από οποιοδήποτε διαγωνισμό και βέβαια θα έπρεπε να επανέλθει να καταργηθούν οι διαγωνισμοί και επανέλθει η Αττική Οδό στο δημόσιο. Για το δημόσιο δεν έγινε. Για τους πολίτες δεν έγινε. Δεν πληρώθηκε με χρήματα του δημοσίου. Δεν πληρώθηκε
έγινε η παραχώρηση μέχρι να τελειώσει αυτό το ποσό. Άρα τελείωσε. Ξεπληρώθηκε το ποσό οποιοδήποτε. Τώρα να έρθει στα χέρια του δημοσίου και να καταργηθούν τα διόδια. Αυτό δεν γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Για να βάλω λιγάκι στην κουβέντα τους συναδέλφους. Τον Νίκο το Σπιτσέρη από το Σέντερ την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τον Βαγγέλη Χριστόδουλο από το ΦΛΑΣ Δυτική Μακεδονία και τη Δήμητρα τη Μακρύ από την Κεντρική Μακεδονία. Να ξεκινήσω από τον Νίκο το Σπιτσέρη. Νίκο. Κύριε Αρσένη, είναι κοινό τόπο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει ιεράρχηση κινήσεων. Δεν μπορεί κανείς να τα προλάβει όλα. Πρέπει να ιεραρχεί τι πρέπει να προηγείται και κυρίως οι βασικοί οδικοί άξονες και από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πριν από λίγους μήνες, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Χρήστος Τηλιανίδης, ήρθε εν χορδές και οργάνης μεταγραφή από την Κύπρο με ευρωπαϊκές περγαμηνές. Δεν ακούσαμε τίποτα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το κάλυψε πλήρως ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι η γνώμη σας για το πώς κινήθηκε ή δεν κινήθηκε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που εν προκειμένου θα έπρεπε να έχει την κύρια ευθύνη? Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε μια κατάρρευση συνολική. Έχουμε κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα, γιατί έχουν διαλύσει το σύστημα έτσι ως το κρατικό. Παλιότερο ο μηχανισμός ήταν ενιαίος. Έχει πάει ένα κομμάτι στους δήμους, ένα κομμάτι στην περιφέρεια, ένα κομμάτι έχει μείνει στο κράτος και έτσι ρίχνουν ένα στο παλάκι στον άλλον. Είναι σαφέστατα ότι ο κ. Πατούλης δεν έκανε τη δουλειά του. Είναι σαφέστατα ότι οι δήμαρχοι, οι οποίοι περισσότεροι πάλι εκλεγμένοι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους στις περισσότερες περιοχές. Πάλι λέω ότι στη δικιά μου περιοχή, στην δυτική Αθήνα, στις περισσότερες περιπτώσεις είχαμε γρήγορο καθαρίσμα του δρόμου. Αν δούμε όμως τις υπόλοιπες περιοχές, Αγία Παρασκευή και στην Παλίνη, στην περιοχή της Ραφίνας, που έχουν και πολλά ορεινά χωριά, η κατάσταση είναι δραματική. Εδώ πέρα έχουμε δηλαδή μια πολιτική ηγεσία και τον κύριο Στυλιανίδη που μας λέει ότι το προλάβαμε. Έγκαιρα ειδοποίησαν αυτή τη φορά οι μετεωρολόγοι μας. Είχαμε ένα ακριβό υπολογισμό της έκδοσης του φαινομένου και αντίστοιχα δεν κινήθηκε τίποτα. Εγώ δεν θα ρίξω μόνο την ευθύνη στον κύριο Στυλιανίδη. Θα ρίξω την ευθύνη σε όλο το σύστημα της αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας. Αλλά και αν θέλετε, θα το ρίξω το φταίξιμο σε αυτή την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων νευραλγικών τομέων, μονοπωλίων του δημοσίου, από τα οποία εξαρτάται η ζωή μας. Και βλέπουμε ότι όταν βάζεις εκεί πέρα έναν ιδιώτη, ο οποίος θα βάλει ένα golden boy να διαχειρίζεται αυτή την υποδομή και θα πάρει το πριν και τον bonus του ανάλογα με τα κέρδη, δεν θα το πάρει το πριν και τον bonus με το αν δεν θα μείνουν εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Θα πάρει το πριν και τον πόνους με τα πόσα διόδια κόβει. Γι' αυτό βάλε και τους ανθρώπους να κόψουν, να περάσουν τα διόδια, να πληρώσουν, για να μπουν σε μια Αττική Οδό που ήταν κλεισμένη από τα χιόνια. Τους ενδιαφέρει το κέρδος. Όταν όμως αυτές οι υποδομές είναι υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η ζωή μας, αν θα φτάσουμε έγκαιρα στο νοσοκομείο, αν θα μπορέσουμε να μπούμε στο νοσοκομείο, αν θα μπορέσουμε, θα έχουμε ρεύμα και το νοσοκομείο θα έχει ρεύμα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ιδιωτικοποιούμε τα μονοπόλια του δημοσίου που σχετίζονται με τη ζωή. Δεν μπορεί να κρίνουν τα κέρδη κάποιων ανθρώπων το αν θα ζήσουμε ή αν θα πεθάνουμε. Αυτό πρέπει να είναι ο γνώμονάς μας για τις εξελίξεις από εδώ και μπρος. Και εξελίξεις θα πρέπει να είναι να επανέλθουν στα χέρια του δημοσίου όλες οι υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η ζωή μας σε μια κακοτυχία, σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια κακοκαιρία. Μάλιστα. Προσέξτε όμως κάτι, κύριε Σέν, πριν δώσω το λόγο στους άλλους δύο συναδέλφους. Εδώ δεν φρακάρει μόνο η Αττική Οδός, την οποία τη δώσαμε δωράκι, όπως λέτε, και θέλουμε την ξαναδώσουμε δώρο στους ιδιώτες. Εδώ φρακάραν και οι δημόσιες υποδομές. Και η Κατεχάκη και η Μεσογείων και η Εθνική Οδός. Δεν έμεινε κάτι. Άρα εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Οριζόντιο θέμα. Σε όλα τα επίπεδα. Για δηλαδή όμως... και πρώτα απ' όλα ξεκινάς από την κυβέρνηση. Και ειδικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε και νόμο του επιτελικού κράτους. Συγκέντρωσε όλες τις δυνατότητες στο Μαξίμου και από εκεί δίνει τις κατευθύνσεις. Και όπως είπε εύστοχο ο κύριος Πιτσέρης, έφερε και τον κύριο Στυλιανίδη ως την μεταγραφή. Και με το πρώτο χιόνι, και με θερμοκρασίες 0-1-2 βαθμούς, έτσι. Δεν έχετε τις θερμοκρασίες κατά χιόνια που έχει εδώ πάνω η Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχετε μία έγνατη οδό που περνάει από όλα τα βουνά. Ξέρετε την περιοχή, την έχετε επισκεφτεί. Έτσι, που ρίχνει απίστευτο χιόνι, χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά τέτοια πράγματα δεν είδαμε ποτέ.
Εδώ πετύχει παταγωδός σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένα θέμα Θεσσαλονικιός με καταγωγή και από Ζαγοροχώρη και άλλες περιοχές. Ναι, της. Τα ξέρετε, γι' αυτό σας τα λέω. Απέτυχε παταγωδός. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι, απέτυχε παταγωδός. Δεν έκλεισε μόνο η Αττική οδός. Έκλεισαν όλα. Όλα. Εδώ μου λέτε δεν μπορείτε να βγείτε από τα σπίτια σας. Κοιτάξτε, όλο το δημόσιο αυτή τη στιγμή γίνεται μια εργολαβία. Κόβουν τις υπηρεσίες του δημοσίου, απολύουν τους υπαλλήλους ή δεν τους προσλαμβάνουν και τα δίνουν όλα σε ιδιώτες. Όλοι οι Δήμοι με εργολαβίες κάνουν τους εκχιονισμούς. Δεν υπάρχει πλέον και φροντίζουν να μην υπάρχει υποδομή στο δημόσιο να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δεν είναι πλέον ακραία. Και πέρσι είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα, που επίσης είχαμε μείνει εγκλωβισμένοι, όχι σε τέτοιο βαθμό και του χρόνου μπορεί να έχουμε. Δεν υπάρχει υποδομή και ξέρετε τι θα μας πούνε. Και τι να κάνουμε, να πάρουμε υποδομή, ό,τι μας λένε για τα νοσοκομεία. Να πάρουμε υποδομή για μια φορά που θα μας τύχει κακοκαιρία και τι, όλα αυτά είναι πολυτέλεια και τι θα τα κάνουμε. Τα ίδια μηχανήματα χρειάζονται για πάρα πολλές ακόμα εργασίες. Διαλύουν το δημόσιο, τα δίνουν όλα εργολαβίες σε ιδιώτες. Και τελικά δεν έχουν τίποτα σαν υποδομή πάγια για να αντιμετωπίσει το δημόσιο να απεξέλθει σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις που λόγω της κλιματικής κατάρρευσης είναι πλέον μια καθημερινότητα. Μπορεί να μην ξέρουμε αν θα είναι πλημμύρα, φωτιά ή χιονιάς, αλλά ξέρουμε ότι κάτι από αυτά θα μας συμβεί σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Πολλές φορές μέσα στον χρόνο. Και στις πυρκαγιές που είχαμε το καλοκαίρι, παρόμοιες καταστάσεις ζήσαμε, κύριε Αρσένη. Αφήσαμε τη φωτιά να καίει, να πάει μέχρι τη θάλασσα, να φτάσει. Εκεί δεν ήταν κανένας ιδιώτης. Το κράτος ήταν πάλι. Η πυροσβεστική μας ήταν, η πολιτική προστασία ήταν πάλι. Για να πάω στον κύριο Χριστόδουλο, Βαγγέλη. Ναι, κύριε Βουλευτά, προς επιβεβαίωση όσο αναφέρει τις δομές υγείας, απλώς να θυμίσω στους τηλεθεατές, έχουμε επίσημη καταγγελία στο σταθμό μας από εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Ιατρών από την ΟΕΝΓΕ και για ανάλογη περίπτωση με την σωτηρία των νοσοκομείων, που και εκεί χρειάστηκε παρέμβαση της Ομοσπονδίας στην πολιτική προστασία για να υπάρξει απεγκλωβισμός πτέρυγας του νοσοκομείου, για να δώσουμε μια εικόνα της κατάστασης στην περιοχή. Συνυπογράφεται μια επίκαιρη ερώτηση του κόμματός σας για το θέμα αυτό. Ζητάτε παρέτηση. Υπάρχει ονοματεπώνυμο της ευθύνης στην ευθύνη? Κοιτάξτε, με ρωτάτε προφανώς για τον κύριο Στυγιανίδη. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι το θέμα είναι. Ή και πιο ψηλά, κύριε Βουλευτά, εσείς θα το κρίνετε αυτό. Ποιος ευθύνεται, υπάρχει ονοματεπώνυμο στην ευθύνη? Το θέμα του κύριου Μητσοτάκη. Όπως κι άλλως αυτός έχει αναλάβει την ευθύνη, μας είπε ότι μίλησε και με την Αττική Οδό, ο ίδιος το διαχειρίζεται. Ωραία. Ας αναλάβει την ευθύνη λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από το να κάνει τα deals για τις αποζημιώσεις των πολιτών, όπως ο ίδιος κρίνει με την Αττική Οδό, ας αναλάβει την ευθύνη. Ας αναλάβει την ευθύνη και να σταματήσει την πορεία την οποία έχει πάρει, και αν δεν μπορεί να το κάνει, να σηκωθεί να φύγει. Ξέρετε γιατί το λέμε? Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ τα συζητάμε όλα αυτά, επιχειρούν την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Συναντήθηκε η κυρία Γκάγκα, αναπληρώτρια υπουργός υγείας, με τους 12 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι γιατροί, του ιδιωτικού τομέα βέβαια περισσότεροι, για να ξεκινήσουν να, αν θέλετε, το marketing ενός σχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της υγείας που ξεκινάει από τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, το με τη μελέτη που έγινε. Το αναδείξαμε, κύριε Τσέ. Με τη μελέτη που έγινε το νοσοκομείο της Κοζάνης και ότι τα άλλα μπορούν να λειτουργούν στα νοσοκομεία που προωθούν τους ασθενείς στην Κοζάνη, άρα σαν κέντρα πρωτοβάθμια σχεδόν υγείας. Αντίστοιχα, κλείνουν το Παίδων Πεντέλης, είπαν ότι το κάνουν εμβολιαστικό κέντρο, τώρα μεταφέραν τον εμβολιασμό στο μέγα εμβολιαστικό κέντρο το Προμηθέα, άρα δεν χρειαζόταν να υπάρχει στο Παίδων Πεντέλης να κλείσει νοσοκομείο για να γίνει εμβολιαστικό κέντρο. Βλέπουμε το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να κρατήσει ένα θεματικό νοσοκομείο ανακατηγορία, δηλαδή ένα παίδων. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι στην Αθήνα έχει 3 παίδων, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, από την Αθήνα και πάνω, δεν υπάρχει κανένα παίδων. Να θέλουν να κρατήσουν ένα αντικαρκυνικό, ένα για αναπνευστικά κ.ο.κ. Τα υπόλοιπα να τα κλείσουν, να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω αυτής της τραγικής κατάστασης, από την κατάρρευση των δημόσιων υποδομών που ιδιωτικοποιήθηκαν, προχωράνε τα σχέδιά τους. Θέλουμε να σταματήσουν. Θέλουμε να σταματήσουν όσο είναι νωρίς. Όσο ακόμα μπορούμε να σώσουμε ζωές. Μάλιστα. Άρα ο κύριος Αρσένης ουσιαστικά λέει. Είναι υποδομές της ζωής αυτές. Δεν είναι μόνο η κακοκαιρία που απέτυχε η κυβέρνηση. Υπάρχουν και άλλα τόσα που δρομολογεί που θα έχουν επιπτώσεις. Γι' αυτό πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Αυτό λέτε ουσιαστικά. Αυτό λέτε. Λέω ότι η κυβέρνηση δεν απέτυχε. Η κυβέρνηση πετυχαίνει τους στόχους της.
Οι στόχοι αυτοί δυστυχώς δεν έχουν σχέση με την ανθρώπινη ζωή και υγεία. Δεν έχει σχέση με τους πολλούς. Οι στόχοι αυτοί έχουν την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων λίγων. Με το πώς θα έρθουν, θα ελεηλατηθεί το δημόσιο και θα κερδίσουν 5 εταιρείες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μπροστά μας και αυτά είναι τα αποτελέσματα της ελεηλασίας. Για να έρθω στη Δήμητρα τη Μακρύ. Δήμητρα. Κύριε Σενή, ποια είναι η θέση του ΜΕΡΑ25 τελικά σε αυτό? Πείτε ότι πέφτει αύριο η κυβέρνηση, προκυρήσονται εκλογές και βρίσκεστε κι εσείς στην κυβέρνηση. Αυτή είναι την ενίσχυση του κράτους, του δημοσίου κράτους. Πώς θα την κάνετε από τη στιγμή που υπάρχει ένα εντελώς αθηνοκεντρικό σύστημα αυτή τη στιγμή, το οποίο κατά κάποιο τρόπο ευθύνεται και για την κατάσταση που επικρατεί. Είναι ένας υδροκεφαλισμός που ενδεχομένως αδυνατεί να απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν θέτει κανένας πλέον, το θέμα της αποκέντρωσης και το θέμα της σωστής οργάνωσης του κράτους. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά μέτρα και γι' αυτό, αλλά θα πω λίγο πώς απαντάμε στο κομμάτι που θέσατε. Τι κάνει την επόμενη μέρα μια κυβέρνηση? Είναι αυτό το ερώτημα που θέτουμε και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, μιλάει ότι θέλει δημόσια ΔΕΗ. Και ρωτάμε, το ΜΕΡΑ25 είναι υπέρ της επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ. Μια προοδευτική διακυβέρνηση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανακρατικοποιήσει τη ΔΕΗ, θα πάρει πίσω τις μετοχές της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, του ΑΔΜΙΕ. Θα ξαναγίνει αυτό δημόσιο ή λέμε λόγια του αέρα? Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πώς θα γίνει αυτή η προστασία της πρώτης κατοικίας αν δεν καταργηθεί ο Ηρακλής, που δεν δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να τον καταργήσει? Πώς θα γίνει αυτή η προστασία της πρώτης κατοικίας όταν έχουμε δώσει 23 δις εγγυήσεων στα αρπακτικά funds, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει πλέον services, δηλαδή αυτούς που εξυπηρετούν κάποια υπηρεσία. Την υπηρεσία της ρευστοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών. Αυτή είναι η υπηρεσία. Πώς θα γίνει αν δεν καταργήσουμε το σχέδιο Ηρακλής? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να καταργήσει για να μην έρθει σε σύγκρουση με την Τρόικα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς αυτές τις συγκρούσεις, πώς θα γίνει η ανατροπή των πολιτικών πράξεων? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θέτουμε και η μεγάλη μας ανησυχία. Εμείς ως ΜΕΡΑ25, αν θα συμμετέχουμε την επόμενη μέρα σε μια κυβέρνηση, θα είναι σε μια κυβέρνηση η οποία θα αλλάξει πολιτική, θα κάνει την απαραίτητη ρήξη με το παρόν για να μπορέσει να φέρει λύσεις, να ανακουφίσει τους ανθρώπους. Σε μια κυβέρνηση η οποία απλά θα αλλάξει υπουργικές καρέκλες και αυτοκίνητα, δεν μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Κύριε Σένη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Με πολύ χαρά. Καλημέρα σε όλους και όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάω στον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, που θα πρέπει να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουν ιδιαίτερα όλοι και πολύ περισσότερο στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης, γιατί εδώ εξελίσσεται. Ναι. Για πες μας, Βαγγέλη. Αφορά την Κοζάνη, πρέπει να προσέξουμε πολύ σωστά, είπες όλοι, καθώς είναι ένα φαινόμενο, μια πρακτική παράνομη, η οποία γίνεται παντού. Μιλούμε για τη μέθοδο phishing, δηλαδή την μεδόλιο τρόπο απόκτηση προσωπικών μας στοιχείων από τις κάρτες μας για το άδειασμά τους από επιτίδιους. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην περιοχή μας, στην Κοζάνη, τελευταίο διάστημα 10. Είναι μεγάλος ο αριθμός, αν κανείς συνυπολογίσει το μέγεθος της περιοχής. Θα ακούσουμε στο ροπέδο που ακολουθεί στην κάμερα του Μιχάλη Στεμέλκος πληροφορίες από την ασφάλεια, πώς προστατευόμαστε και τι κάνουμε εάν αντιληφθούμε προσπάθεια αρπαγής των στοιχείων μας αυτών. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, παίρνουν στοιχεία από την κάρτα, ας πούμε, την τραπεζική που έχουμε και μας αφαιρούν τα χρήματα. Μας την αδειάζουν ακριβώς. Μας την αδειάζουν αυτό. Για δούμε το ρεπορτάζ. Που αφορούν την εξαπάτηση πολιτών με τη μορφή του ηλεκτρονικού ψαρέματος. Σκοπός μας είναι να γίνει μια ουσιαστική ενημέρωση από τον διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, αστυνομικό υποδιευθυντή κύριο Παντελίου Σταγιανίδη, σχετικά με θέματα αποφυγής εξαπάτησης των πολιτών, που διάφοροι επιτίδιοι, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα και διάφορους μεθόδους, εξαπατούν τους πολίτες και τους αποσπούν χρηματικά ποσά, κυρίως διαδικτυακά ή και τηλεφωνικά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Κοζάνης, παρουσιάστηκαν τέτοιου είδους μορφές απάτης του ηλεκτρονικού ψαρέματος. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην περιοχή της Κοζάνης, για το έτος 2021, καταγράφηκαν 10 περιστατικά με τη συγκεκριμένη μορφή απάτης του ηλεκτρονικού ψαρέματος. Τι είναι λοιπόν το phishing? Είναι μια προσπάθεια του δράστη
να υποκλέψει τους κωδικούς, τους ηλεκτρονικούς κωδικούς, τους προσωπικούς κωδικούς του θύματος και κυρίως πρόκειται για περίπτωση υποκλοπής των κωδικών του τραπεζικού λογαριασμού. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται συνήθως με δύο τρόπους. Στην πρώτη και στην πιο συνηθισμένη περίπτωση, το υποψήφιο θύμα δέχεται ένα μήνυμα είτε με τη μορφή email, είτε με τη μορφή SMS ή οτιδήποτε, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, στο οποίο μήνυμα αναφέρεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα με τους κωδικούς του ή με τον λογαριασμό του, τον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό το μήνυμα συνοδεύεται από ένα απατηλό σύνδεσμο, ο οποίος, αν το υποψήφιο θύμα κλικάρει πάνω σε αυτό το σύνδεσμο, οδηγείται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πανομοιότυπο, σε μια ιστοσελίδα που είναι πανομοιότυπη με την αυθεντική σελίδα της τράπεζας. Η σελίδα όμως αυτή δεν είναι αυθεντική, κανήκει στο σερβερ κάποιου hacker συνήθως. Δίνοντας λοιπόν τους κωδικούς στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ο δράστης αποκτά πλήρη έλεγχο και απόλυτη πρόσβαση στο λογαριασμό του θύματος, με τις γνωστές μετά συνέπειες. Σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, παρατηρείται το ίδιο ακριβώς φαινόμενο να γίνεται μέσω τηλεφωνικής επαφής. Στις περιπτώσεις αυτές, ο δράστης, προφασιζόμενος ότι είναι κάποιο άλλο πρόσωπο και με το πρόσχημα συνήθως κάποιας εμπορικής συναλλαγής, επικοινωνεί τηλεφωνικά με το υποψήφιο θύμα του και καταφέρει, όντας πιστικός, να υποκλέψει τους προσωπικούς κωδικούς, ακόμη και στις περισσότερες των περιπτώσεων και το extra PIN, την επιπλέον δικλίδα ασφαλείας, αποκτώντας πάλι κατά αυτόν τον τρόπο απόλυτη πρόσβαση στον λογαριασμό του υποψηφίου θύματος. Πρέπει να πούμε εδώ ότι για να είναι επιτυχημένη μια προσπάθεια phishing ηλεκτρονικού ψαρέματος, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα άνοιγμα, να ανοίξει μια πόρτα. Και αυτή την πόρτα συνήθως την ανοίγει ο ίδιος ο χρήστης. Είτε λόγω ελλιπούς γνώσης το πώς λειτουργεί ή μια εφαρμογή ή η σελίδα της ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας, είτε λόγω μειωμένης προσοχής στη δεδομένη χρονική στιγμή. Στο σημείο αυτό θέλουμε να δώσουμε ορισμένες συμβουλές στους συμπολίτες μας για να μην πέσουν θύματα μιας τέτοιας περίπτωσης. Πρώτο και σημαντικότερο, ενημερώνομαι και μαθαίνω καλά πώς λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζάς μου. Οι νέες τεχνολογίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια ενός καλά ενημερωμένου χρήστη. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλήξουμε να είμαστε θύματα. Δεύτερον, για κανένα λόγο δεν κλικάρω, δεν ακολουθώ κανένα σύνδεσμο που θα μου έρθει μέσω email, μέσω SMS, μέσω κάποιου μηνύματος. Για κανέναν επίσης λόγο τρίτον, δεν αποκαλύπτουμε τους προσωπικούς μας κωδικούς γενικά, πολλό δε μάλλον τους προσωπικούς κωδικούς της τράπεζάς μας, του Internet Banking, σε κανέναν απολύτως. Τέταρτον, θυμάμαι ότι καμία τράπεζα δεν πρόκειται να μου ζητήσει ποτέ και για κανένα λόγο τους προσωπικούς μου κωδικούς, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω κάποιου μηνύματος. Κλείνοντας, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα στους συμπολίτες μας ότι αν εφαρμόσουμε το τρίπτυχο ενημερώνομαι, προσέχω, δεν τσιμπάω, δεν θα έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις και δεν θα βρεθούν στην δύσκολη θέση του να είναι θύματα μιας περίπτωσης ηλεκτρονικού ψαρέματος. Πάμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και τη σημερινή μα συνάντηση. Θυμίζω για πολλωστή φορά ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών, το δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Flash από τη Δυτική και του Center από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα να δώσουμε κάποιε χρηστικέ πληροφορίε τι γίνεται με το επίδομα θέρμανση. Θα μιλήσουμε με τον γνωστό λογιστή, τον κύριο Θεοδωρίδη. Κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα. Σα ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μα. Καλησπέρα σε όλου. Μαζί μα ο Κώστα Μαυρίδη, καλησπέρα Κώστα και ο Νίκο Σπιτσέρη από το Center. Κύριε Θεοδωρίδη, για πείτε μας τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης. Ακούγεται για παράταση, ισχύει?
Όχι, ακούγεται. Έχει εκδοθεί ήδη η απόφαση που ορίζει την παράταση. Οι αιτήσεις ξαναανοίγουν, ενώ είχαν κλείσει με την πρώτη προθεσμία στις 15 Νοεμβρίου. Ξαναανοίγουν από σήμερα και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Όσοι δεν πρόλαβαν δηλαδή να κάνουν αίτηση την πρώτη φορά για να ενταχθούν στο Μητρό των Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, θα μπορούν ξανά από σήμερα και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Αυτό δεν έχει να κάνει με την καταχώρηση των παραστατικών, έχει να κάνει με την αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης. Το οποίο λιγάκι μπορούμε έτσι να φρεσκάρουμε τη μνήμη όλων μας, τι πρέπει να προσέξουν αυτοί που ενδιαφέρονται. Τι πρέπει να κάνουν, ποια είναι τα βήματα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, να πούμε λιγάκι και ποια είναι τα ποσά ανάλογα τις περιοχές, έτσι να δώσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα που μας παρακολουθεί. Βέβαια. Καταρχάς θα πρέπει να, επειδή έχουν υπάρξει κάποιες περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί, θεωρούν ότι η εφαρμογή στην οποία καταχωρούμε τα παραστατικά που έχουμε αγοράσει ήδη καυσίμων, ότι αυτό είναι η αίτηση. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να προηγηθεί η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή δηλαδή που ξαναλειτουργεί τώρα και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Πρώτο βήμα επομένως είναι η υποβολή της αίτησης. Και από εκεί και πέρα για όλα τα είδη θέρμανσης που έχουμε προμηθευτεί εκτός από το πετρέλαιο, θα πρέπει ό,τι παραστατικό αγοράζουμε, ό,τι απόδειξη δηλαδή πάρουμε στα χέρια μας για την αγορά, είτε για φυσικό αέριο, είτε λογαριασμούς τηλεθέρμανσης που ισχύει από φέτος, θα πρέπει να μπαίνουμε στην ειδική εφαρμογή για να καταχωρούμε κάθε φορά το παραστατικό. Η οποία εφαρμογή θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 30 Μαρτίου. Τα ποσά φέτος, τα κριτήρια είναι λίγο ανεβασμένα και λόγω του COVID, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει πάλι μαζί. Για ένα άτομο, για νοικοκυριό με ένα άτομο, το εισόδημα φτάνει στις 14.000, από εκεί και πάνω δεν είναι δικαιούχος δηλαδή κάποιος, ενώ για ζευγάρι είναι 20.000. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσάυξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, το οποίο είναι 3.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, δηλαδή για κάθε παιδί συνήθως που υπάρχει στη φορολογική δήλωση. Υπάρχουν βέβαια και κάποια κριτήρια για την ακίνητη περιουσία, τα οποία τα περισσότερα νοικοκυριά τα πιάνουν, είναι πάρα πολύ μεγάλα για την αξία της ακίνητης περιουσίας. Επομένως, εκεί δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχει χρόνο που θα κοπεί κάποιος από την ακίνητη περιουσία. Και τώρα, από εκεί και πέρα, υπολογίζουμε ότι το επίδομα, η βάση του επιδόματος είναι 300 ευρώ για κάθε δικαιούχο, τα οποία 300 ευρώ πολλαπλασιάζονται με ένα συντελεστή που έχει αποδοθεί από το Υπουργείο για κάθε περιοχή της χώρας, ο οποίος έχει βγει, έχει υπολογιστεί αυτός ο συντελεστής σύμφωνα με τις συνθήκες τις μετεωρολογικές, δηλαδή σύμφωνα με το κρύο που επικρατεί στην ουσία στην κάθε περιοχή. Άρα τα 300 ευρώ, αφού βρούμε την περιοχή στην οποία μένουμε και τον αντίστοιχο συντελεστή, τα πολλαπλασιάζουμε με αυτό το συντελεστή και υπολογίζουμε πόσο επίδομα δικαιούμαστε. Να πω ενδεικτικά ότι για πολλές περιοχές εδώ της περιοχής μας, ας πούμε της Κοζάνης, ο συντελεστής είναι γύρω στο 1,12. 1,12, 1,14 εκεί στις πιο ψυχρές περιοχές. Επομένως το επίδομα θα είναι γύρω στα 340 για ένα νοικοκυριό που δεν έχει εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο τώρα που έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση του κάθε νοικοκυριού, του κάθε δικαιούχου, υπάρχει μια προσάξη στο επίδομα κατά 20%. Επομένως, κάθε παιδί που έχουμε θα παίρνουμε 20% παραπάνω. Αυτή είναι η βάση για το επίδομα θέρμανσης. Τώρα, σχετικά με τις αιτήσεις, να πούμε ένα πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση φέτος, ότι έκλεισε πολύ νωρίς η διαδικασία. Δηλαδή, στις 15 Νοεμβρίου ήταν η αρχική προθεσμία για τις πρώτες αιτήσεις. Και τώρα, μετά από αίτημα της Παλαιολλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών, ξαναλειτουργεί και σύζητεται να δέχεται αιτήσεις στο σύστημα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, το οποίο το βρίσκουμε λίγο παράδοξο, γιατί υπήρχαν προηγούμενες χρονιές όπου παρέμενε συνεχώς ανοιχτή η δυνατότητα υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης, καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο, όλη την περίοδο δηλαδή που χρειαζόμαστε καύσιμα και προμηθευόμαστε καύσιμα. Τώρα φέτος, γιατί έχει γίνει αυτή η πρωτοτυπία, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Πάντως θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να είναι ανοιχτές οι αιτήσεις καθ' όλη την περίοδο, γιατί πολλοί δικαιούχοι, ενώ το δικαιούνται, χάνουν την προθεσμία και μένουν εκτός του επιδόματος. Τώρα το ερώτημα που μπαίνει είναι από τις αυξήσεις που είχαμε στα καύσιμα. Αν αυτό το επίδομα καλύπτει αυτές τις αυξήσεις και μας ισοσκελίζει σε σχέση με την περσινή χρονιά. Διότι ο πρόεδρος των Βυζινοπόλων Ελλάδος, ο κ. Κούσης, που φιλοξενήσαμε προχθές στην εκπομπή, είπε ότι και η ζήτηση έχει μειωθεί και η τιμή βέβαια έχει εκτοξευτεί.
σε μία περίπτωση το επίδομα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας. Να ισοσκελίσει τις απώλειες επιπρόσθετα που έχουμε λόγω των αυξήσεων και της ενεργειακής κρίσης σε σχέση με πέρυσι. Και πάλι αυτό είναι και έχει να κάνει και με το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιούμε. Γιατί κάποια καύσιμα ίσως να είναι πιο συγκρατημένη αύξηση, όπως τα ξύλα, ας πούμε, κάποιοι που ξέρουν ξύλα σε κάποιους χρησμούς της χώρας, που επίσης δικαιούνται επιδότηση. Μάλιστα. Για θέρμανση. Ενώ αυτοί που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, ας πούμε, για τη θέρμανση τους, οπωσδήποτε θα έχουν να υποστούν μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε σε σχέση με πέρσι. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο, να βρούμε μια μέση λύση. Για κάποιο δικαιού που μπορεί να ισοσκελίζει την αύξηση αυτή, σε κάποιο δικαιού που μπορεί να μην φτάνει ούτε το μισό της αύξησης. Ωραία. Και για να δώσω το λόγο. Για την κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού. Δηλαδή κάποιον που μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανάγκη, κάποιο όχι και τόσο μεγάλη σε αξία κατανάλωσης. Και βέβαια να έχει και τα χρήματα να τα αγοράσει για να πάρει μετά την επιδότηση. Γιατί αν δεν έχει τα χρήματα να αγοράσει, δεν παίρνει τίποτα. Κώστας Μαυρίδης και Νίκος Πιτσέρης, ναι, από ένα ερώτημα. Έλα, Κώστα. Να ρωτήσω, η νέα ημερομηνία που δόθηκε ως παράταση μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου ουσιαστικά καλύπτει και τους καταναλωτές της τηλεθέρμασης, αυτούς που θέλουν να. Που είναι δικαιούχοι του θέρμασης και είναι χρήστες της τηλεθέρμασης. Καλύπτει βέβαια. Εδώ μιλάμε για ημερομηνία για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για να ενταχθεί στο Μητρό Δικαιούχων κάποιος. Καλύπτει όλες τις μορφές. Δεν μιλάμε για την ημερομηνία όπως είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά που υπήρξε ένα θέμα με την τηλεθέρμανση για την καταχώρηση των παραστατικών. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Υπάρχει ακόμη δηλαδή, θέμα. Υπάρχει θέμα ακόμη. Υπάρχει θέμα ακόμη. Υπάρχει θέμα παρότι ο κύριος Κιτίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, έχει δηλώσει ότι θα φροντίσει να εκδίδονται νωρίτερα οι λογαριασμοί της τηλεθέρμανσης, αλλά όσο νωρίτερα και να εκδίδονται, η προθεσμία για την καταχώρηση των λογαριασμών είναι η 30η Μαρτίου, που ακόμη είναι ανοιχτή η τηλεθέρμανση. Δηλαδή, και μετά από αυτό το σημείο μπορεί να μας έρθουν και άλλοι λογαριασμοί, τους οποίους δεν θα προλάβουμε και πάλι να τους καταχωρήσουμε. Που σημαίνει δεν θα βάλουμε το σύνολο των δαπανών μας στο σύστημα. Έτσι και για όσους χρησιμοποιούν τηλεθέρμανση, επειδή οι λογαριασμοί συνήθως είναι μειωμένοι σε σχέση και με το πετρέλαιο και με άλλα καύσιμα, δηλαδή δεν θα μπορέσουν να συμπληρώσουν το απαιτούμενο ποσό για να πάρουν όλο το ποσό που δικαιούνται. Ας πούμε, οι λογαριασμοί που έχουμε αρχίσει ήδη και καταχωρούμε και έρχονται για διάφορους πελάτες μας, πολίτες δικαιούχους, είναι της τάξης των 50-100 ευρώ. Αυτοί για να συμπληρώσουν το απαιτούμενο ποσό ώστε να μπορέσουν να λάβουν ολόκληρο το επίδομα θέρμανσης που δικαιούνται, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλη τη δαπάνη όλη τη χρονιά. Το οποίο δεν θα προλάβουν έτσι όπως τώρα το σύστημα πιθανότατα. Μέχρι τις 30 Μαρτίου δεν θα πιθανότατα πολλοί από αυτούς να μην προλάβουν να ολοκληρώσουν το ποσό. Άρα κύριε Θεοδωρίδη, δύο είναι οι λύσεις. Ή θα αλλάξει η ημερομηνία για την καταχώρηση ή θα συμπεριληφθεί στην επόμενη χρονιά οι δαπάνες που κάνουμε τώρα φέτος. Σωστό, ναι. Κάποια από αυτές τις δύο λύσεις θα ήταν πολύ χρήσιμη. Πιθανόν ο ξοφλητικός λογαριασμός που έρχεται μετά το Μάρτιο, ναι, της τηλεθέρμανσης να πάει ως έναρξη από τη νέα χρονιά. Ενώ τη χρονιά τη χειμερινή. Τη χειμερινή τροποποίηση της απόφασης, γιατί με βάση αυτά που ισχύουν μέχρι τώρα και όλες τις χρονιές στο επίδομα θέρμανσης, οι λογαριασμοί ξεκινούν και οι δαπάνες ξεκινούν να μετρούν από τον Οκτωβρίο όταν αρχίζει η χειμερινή περίοδο. Επομένως θα πρέπει και να υπάρξει πρόβλεψη όπως και να έχει. Άρα θέλει διευκρίνηση στον εφαρμοστικό νόμο. Ωραία, για να πάω στον Νίκο το Σπιτσέρη. Αυτό δεν έχει να κάνει με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ένα κομμάτι είναι εκείνο που είναι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και αυτό με την καταχώρηση των περιστατικών. Αφού έχουμε υποβάλει την αρχική μας αίτηση, τότε μιλάμε για την καταχώρηση των παραστατικών. Έτσι. Νίκο, κάποιο ερώτημα? Όχι, δεν έχω τώρα. Είναι καλυμμένος ο Νίκος. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι προς τα Κώστα για να κλείσω. Θεωρείτε ότι τη στιγμή που κάνουμε το αίτημά μας, παίρνουμε απάντηση αν είμαστε δικαιούχοι ή όχι. Αν είμαστε δικαιούχοι, ακριβώς. Αλλιώς μας δίνει το σύστημα, μας βγάζει κάποια παρατήρηση ότι δεν δικαιούμαστε γιατί το εισόδημα μας ξεπερνά τα όρια ή για κάποιον άλλο λόγο ή επειδή έχουμε στην κατοχή μας αυτοκίνητα. Πολλές φορές υπάρχει και αυτό. Όποιος έχει στην κατοχή του πάνω από δύο αυτοκίνητα, αυτομάτως δεν είναι δικαιούχος την επιδόμηση. Το σημειώνω γιατί πολλές φορές έχουμε και αυτές τις παρατηρήσεις από τους πελάτες μας ότι λένε αφού έχω χαμηλό εισόδημα, για ποιο λόγο δεν δικαιούμαι. Υπάρχουν και κάποια τέτοια κριτήρια που μπορεί πολλές φορές να είναι λεπτομέρειες και να μην τα δίνουμε σημασία. Αλλά πάντα κάνουμε την αίτηση, ξέρουμε αμέσως το αποτέλεσμα. Ωραία.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Θεοδωρίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι, όπου το ενεργειακό κόστος γονατίζει και τους παραγωγούς μας στις λαϊκές αγορές. Συν των άλλων. Ναι. Το ρεπορτάζ ασχολήθηκε με δύο παραγωγούς οι οποίοι διατηρούν θερμοκήπιο, καλλιεργούν κυπευτικά τα οποία τα διαθέτουν στις λαϊκές αγορές. Έχουν δηλαδή την διτή ιδιότητα του αγρότη και του πολιτή στις λαϊκές αγορές. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν γονατίσει λόγω της εξακόντησης στα ύψη του ενεργειακού κόστους και βρίσκονται σε ένα φοβερό αδιέξοδο, γιατί δεν έχουν περιθώρια να αυξήσουν περαιτέρω τις τιμές πώληση των προϊόντων, διότι οι πελάτες τους λαϊκές δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ακριβότερα τα προϊόντα, πέραν της προσωπικής γνωριμίας χρόνου το δωρεάν, αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Θα πάει η Κυρακούλα, θα πάει ο Τάσος, δεν μπορεί ο πολιτής του λαϊκών αγορών να του πει ξαφνικά ότι το ματσάκι του Μαϊδανό από 50 λεπτά πρέπει να πάει στα 70. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μετακυλήσει αυτό το κόστος και το άλλο. Και βρίσκονται σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Μάλιστα. Για να δούμε λίγα. Ναι. Δεν υπάρχει περιθώριο μετακύλησης του κόστους. Ναι. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Όλοι όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα βρίσκονται σε δεινή θέση εξαιτίας της εκτόξευσης του καλλιεργητικού κόστους σε δυσθεώρητα ύψη. Το πρόβλημα επιδεινώνεται λόγω του γεγονότος ότι τα περιθώρια αύξησης της τιμής του παραγόμενου προϊόντος είναι περιορισμένα, πολλό δε μάλλον όταν πρόκειται για αγρότες που συντηρούν θερμοκήπια στον αμυγδαλεώνα Καβάλας και διαθέτουν την παραγωγή τους στις λαϊκές αγορές. Το κόστος έχει εκτοξευθεί στα ύψη, αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις των πολιτών λαϊκών αγορών με τους παραδοσιακούς τους πελάτες καθιστά πολύ δύσκολη υπόθεση της αυξήσης των προϊόντων. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω αγρότες, όπως και το σύνολο του αγροτικού κόσμου, δεν έχουν εναλλακτικές επιλογές. Το κόστος της επένδυσης που έχουν κάνει είναι μεγάλο, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει αποσβεστεί, οπότε είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν το δύσκολο αγώνα τους. Η φετινή χρονιά, όπως και οι προηγούμενες, είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Το κόστος παραγωγής συνέχεια ανεβαίνει, οι υποχρεώσεις τρέχουν και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για όλους τους αγρότες, ό,τι και να καλλιεργούν. Και το θέμα είναι ότι μας συσσωρεύονται τα χρέη και ελπίζουμε σε μια καλύτερη επόμενη χρονιά, αλλά κάθε χρονιά είναι και χειρότερη. Δεν ξέρουμε πού θα πάει. Κάνουμε υπομονή, υποχρέωση όλες πάνε πίσω, ρυθμίσεις εφορίες, ρυθμίσεις εδώ, εκεί. Εδώ πλήρωνα κάποτε ΔΕΗ 70 ευρώ το μήνα και πέρσι πλήρωνα 170 και φέτος μου ήρθε 370 ευρώ το μήνα για εδώ. Δηλαδή από τα 70 που πήγανε στα 170 και τώρα σε ένα χρόνο μέσα 370 το μήνα. Το πετρέλαιο όταν ξεκίνησε αυτή τη δουλειά πήγαινε 70 λεπτά το κίνησης. Πέρσι πήγαινε ένα 10, ένα 20, φέτος πάει ένα 40. Δηλαδή ήδη ήταν ανεβασμένα. Αλλά φέτος είναι το κάτι άλλο. Το ξέρετε όλοι και για τα σπίτια σας. Δεν είναι μόνο για τους. Εσείς εδώ τι καλλιεργείτε τώρα? Κυπευτικά για τις λαϊκές αγορές. Ναι, η δουλειά μου είναι μόνο λιανικός, πουλάω στις λαϊκές. Δεν πουλάω χοντρικά, λαχανικά στα θερμοκήπια και λίγα πράγματα έχω έξω. Μα, εδώ έχω μαρούλια, κρεμμυδάκια, άνηθο. Τη συμπεριφορά. Ο κόσμος τη στηρίζει τη λαϊκή, γιατί παίρνει... Δεν θέλω να μιλήσω ανταγωνιστικά στα σούπερ μάρκετ. Τα δικά μας είναι φρέσκα, όσο πιο φτηνά μπορούμε, τον αφήνουμε διαλέγει. Στρογγυλεύουμε ένα 20, λέμε ένα ευρώ, τα εκτιμάει ο κόσμος, μας στηρίζει. Εντάξει, λαϊκές, είχαμε... Έχει την ίδια άνεση στις αγορές του ο κόσμος? Όχι, δεν έχει όπως παλιά, γιατί παλιά ιδίως με τα φρούτα έλεγε βάλε μου για 5 ευρώ, τώρα παίρνει 2-3 μήλα. Εντάξει, παίρνει πιο λίγες ποσότητες. Πιο λίγες ποσότητες, αλλά πάλι βγαίνουν, ψωνίζουν ο κόσμος. Γιατί είπαμε, είναι και φρέσκα και πιο φτηνά από τα... Μα ανάβει από τα σούπερ μάρκετ και από αυτά. Το θέμα είναι ότι εμείς κάνουμε μια δουλειά, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Δηλαδή, σε λένε, άμα δεν σε αρέσει, κάνε άλλη δουλειά. Δεν μπορούμε, γιατί εδώ έχουμε κάνει μια επένδυση, την οποία δεν έχουμε κάνει απόσβεση. Πρέπει να δουλέψουμε, να πληρώσουμε και τις τράπεζες και όλα. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, άλλαξε η δουλειά. Μετά από 40 χρόνια, είναι η μόνη χρονιά, η πιο απελπιστική χρονιά. Πρώτη φορά έφτασα στο σημείο να σκίσω λογαριασμό της ΔΕΗ. Δεν άντεξα άλλο, αφού ειδοποίησα την ΔΕΗ, τι γίνεται με το αυτό το, πώς το λένε, κάπως λέγεται αυτή η ρήτρα προσαρμογής. Τη μία φορά ήταν, ας πούμε,
20%, 30%, τώρα έγινε 300%. Εγώ πλήρωνα λογαριασμό κάθε μήνα 300 ευρώ, έγινε 400, έγινε 500, με το ίδιο, με τα ίδια κιλοβάτ, και τώρα έφτασε 1000. Και έφτασε στο σημείο που λέω δεν μπορώ να το πληρώσω άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ να παράγω αυτά τα λεφτά που είναι για το, μόνο για τη ΔΕΗ, μόνο για τη ΔΕΗ, χωρίς για τα πετρέλαια, για τα αυτά, για τα κάψιμα. Εγώ μιλώ μόνο για τη ΔΕΗ. Έφτασε στο σημείο να μην μπορώ να την πληρώσουμε. Εμείς είμαστε πιο κοντά στον καταναλωτή, ξέρουμε ότι είναι ο Γιώργος, ο Θανάης, ο Κώστας, αυτός που θα ψουνίσει από εμάς. Δεν μπορούμε να το πούμε το Μαϊντανό, εδώ και πολύ καιρό το έχουμε 50 λεπτά. Δεν μπορώ να τον πω 60, 70 κτλ. Δηλαδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές. Θα ήταν πολύ εύκολο, αλλά δεν γίνεται. Έχουμε να κάνουμε ανθρώπους, δεν είναι απλά νούμερα. Τώρα έχει ακουστεί ότι θα μειωθεί αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά ήδη ψηφίζουν νόμο για τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ήδη μπήκε ο Ιανουάριος. Αυτά πότε θα γίνει ο νόμος να αυτή η ρήτρα να μειωθεί? Αυτά πρέπει να πληρωθούν πρώτα τα λεφτά. Και δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη να συνομιλήσουμε τη συνάδελφο την Δήμητρα την Τσάτσου. Καλησπέρα Δήμητρα. Όπου σύν των άλλων είχαμε και μια τρελή πορεία λεωφορείου. Για πες μας. Από τύχη πραγματικά διεθρυνήσαμε σήμερα νεκρούς στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα νωρίς το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 7, λεωφορείο της γραμμής 4 του ΑΣΤ, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο από και προς Καλαμαριά, είχε μια τρελή πορεία. Συγκεκριμένα να σας αναφέρω ότι ο οδηγός κατά τη διάρκεια της διαδρομής σταμάτησε στην άκρη του δρόμου προκειμένου να ελέγξει το όχημα για τυχόν βλάβη. Ο οδηγός κατέβηκε από το λεωφορείο του ΟΑΣ και αυτό, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξεκίνησε να κινείται και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα ταξί, στη συνέχεια να ανέβει στο πεζοδρόμιο και αυτή η τρελή πορεία να σταματήσει πάνω σε ένα δέντρο όπου έπεσε το λεωφορείο του ΟΑΣ. Να σας αναφέρω ότι ο οδηγός του ταξί, ευτυχώς ο άνθρωπος, δεν έπαθε τίποτα. Ωστόσο, το όχημα εργασίας του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Ευτυχώς, στο λεωφορείο δεν είχαμε κανέναν επιβάτη. Ο οδηγός του ΟΑΣΤ τραυματίστηκε στα άκρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται. Πραγματικά απίστευτες στιγμές. Ευτυχώς το τροχαίο αυτό έγινε νωρίς το πρωί, γιατί λίγα μέτρα πιο κάτω από το σημείο του τροχαίου υπάρχει ένας παιδικός σταθμός. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα είχε συμβεί αν ήταν μία ώρα αιχμής, όπου πηγαίναν τα παιδιά στο παιδικό σταθμό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες, προκειμένου να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και το λεωφορείο του ΑΣΤ εκτέλεσε αυτή τη τρελή πραγματικά πορεία, εάν τελικά υπήρχε κάποια βλάβη. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα Τζάτσου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα από την τρελή πορεία ενός ακυβέρνητου λεωφορείου του ΟΑΣ στην Οδό Βριούλων στην Καλαμαριά. Είναι χαρακτηριστικό πως θα μπορούσαν να έχουν συμβεί τα χειρότερα, καθώς το βαρύ όχημα πέρασε ξύστα από τις αυλές κατοικιών. Ένας τραυματίας και σοβαρές υλικές ζημιές είναι ο απολογισμός του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις αρχές, λεωφορείο της γραμμής 4 του ΟΑΣ καβάλισε πεζοδρόμιο παρασύροντας οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Την πορεία του λεωφορείου σταμάτησε ένα δέντρο, ενώ προηγουμένως προσέκρουσε και σε ταξί. Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε στο πόδι από τις ρόδες του οχήματος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο οδηγός του ταξί γλίτωσε εκ θαύματος, καθώς το αυτοκίνητό του υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές. Συνεργείο του Δήμου Καλαμαριάς θα κόψει τα δέντρα που χτύπησε το λεωφορείο του ΟΑΣΤ, καθώς είναι πολύ επικίνδυνα να πέσουν. Πήραμε το μήνυμα ότι εδώ υπήρχε μία βλάβη σχετικά με το λεωφορείο. Καταφράσαμε έγκαιρα, ειδοποιώντας και τα τρία συνεργεία, και την πολιτική προστασία, αλλά συγχρόνως και το πράσινο και την καθαριότητα, για να απέμπουμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά που έγινε. Θεωρούμε ότι ήμασταν στην ατυχία μας και τυχεροί, με την έννοια ότι δεν είχαμε θανάτους και τέτοια. Το ατύχημα ήταν πολύ σοβαρό. Το λεωφορείο είχε πάθει βλάβη και ήταν ακυβέρνητο. Ευτυχώς υπήρχαν και τα δέντρα τα οποία κρατήσανε τη φόρα του λεωφορείου ώστε έπεσε στη διάρκεια. Κάναμε την παρέμβαση όλοι και τα τρία συνεργεία μαζί και φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα,
ώστε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά για να το επανέλθουμε. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, βλέπουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Χονδρόπουλο, κάτι το οποίο το εκτιμούσαμε το προηγούμενο διάστημα, με την κινητικότητα των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη, θα υπάρξει δυσαρέσκεια από πλευράς Ρώσων. Για πες μας, Γιώργο. Πραγματικά έτσι, από ό,τι φαίνεται, οι Αμερικανοί μέσω του Μάικλ Κάρπεντερ, του στενού συνεργάτη του Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσαν ουσιαστικά, το είπανε, το οποίο το περιμέναμε, ότι θα αξιοποιήσουν την Αλεξανδρούπολη και την Σούδα σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας, μιλώντας στην Καθημερινή. Τους ρωτήσανε σε περίπτωση, άμα γίνει εισβολή στη Ρωσία στην Ουκρανία, τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα για την προκειμένου να συμβάλλει στο ΝΑΤΟ. Ο Κάρπεντερ απάντησε ότι θα φροντίσουμε μαζί με τους Έλληνες φίλους μας, μας χαρακτήρισε φίλους μας, προκειμένου να βοηθήσουν και αυτοί με τη δικιά τους πλευρά να συμμετέχουν σε ό,τι γίνει ανάμεσα στις δύο χώρες. Τώρα από εκεί και πέρα έγινε πολύ μεγάλη αναφορά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί το τελευταίο διάστημα και μήλο της Έρηδος, το οποίο το χαρακτήρισε όχι μόνο σαν ενεργειακό κόμβο, αλλά και σαν πέρασμα των αμερικανικών και νατοϊκών δυνάμεων προς τη Δύση. Προς την Ανατολή, με συγχωρείτε. Από την πλευρά του, ο Σεργέι Λαυγκρόφ, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, κάλεσε τους Έλληνες να κάνουν τη σοφή επιλογή. Αυτά ήταν τα λόγια του, να κάνουν τη σοφή επιλογή που ανταποκρίνεται στις πεπιθήσεις τους. Και φυσικά είχαμε και μια νέα απάντηση από τον Κάρπεντερ σχετικά με τα λεγόμενα του κυρίου Λαυγκρόφ, ο οποίος εξήρε τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης μέσα στα αμερικανικά και νατοϊκά σχέδια και κατέληξε ουσιαστικά με την έκφραση: αν δεν αρέσει αυτό στον κύριο Λαυγκρόφ, τι να κάνουμε. Και το άφησε εκεί ο κύριος Κάρπεντερ. Έχουμε κάποια, από ελληνική πλευρά, έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια δήλωση, κάποια τοποθέτηση? Από ελληνικής πλευράς όμως, οι μόνοι που αντιδρούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον στην Αλεξανδρούπολη, μαζικά είναι τα μέλη του ΚΚΕ και τα μέλη των Επιτροπών Ειρήνης εδώ στην περιοχή. Από την αρχή και κάθε φορά που γίνεται οποιαδήποτε έλευση ή παραμένουν οι Αμερικανοί στην πόλη, κάθε φορά υπάρχουν διαδηλώσεις εδώ και στο κέντρο της πόλης αλλά και έξω από το λιμάνι. Από εκεί και πέρα, από ό,τι φαίνεται, η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης, όσο όμως και η αξιωματική η μείζων αντιπολίτευση και οι υπόλοιπες παρατάξεις, συμφωνούν με την παρουσία των Αμερικανών, καθώς θεωρούν ότι θα φέρει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περιοχή, τα οποία δεν τα είχαμε μέχρι τώρα. Ωραία. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Να αξιοποιήσουν Σούδα και Αλεξανδρούπολη σε περίπτωση πολεμικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία στην Ουκρανία, σκοπεύουν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Μάικλ Κάρπεντερ, στενό συνεργάτη του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν και μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Μιλώντας στην Καθημερινή και ερωτηθεί σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τι θα μπορούσε να κληθεί η Ελλάδα να συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, ο Κάρπεντερ απάντησε: θα φροντίσουμε να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ μας μαζί με τους Έλληνες φίλους μας. Και ξέρετε, ο κόλπος της Σούδας δεν είναι μυστικό ότι αποτελεί από τα βασικά στρατηγικά μας πλεονεκτήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί και στο ρόλο της Αλεξανδρούπολης, την οποία φυσικά δεν αξιοποιούν μόνο ως ενεργειακό κόμβο, αλλά και για την ταχεία διεκπαιρέωση ετοιμοπόλεμων αμερικανικών νατοϊκών δυνάμεων προς την συνοριογραμμή με τη Ρωσία. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυγκρόφ, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, του τέθηκε ερώτημα για τη δημιουργία της νέας Σούδας στην Αλεξανδρούπολη για λογαριασμό των Αμερικάνων. Στην ερώτηση που έθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, απεσταλμένος του τηλεοπτικού σταθμού Open στη Ρωσία, ο κ. Λαυγκρόφ κάλεσε τους Έλληνες να κάνουν τη σοφή επιλογή που ανταποκρίνεται στις πεπιθήσεις τους. Повышению статуса порта Александрополис для целей военно-морских сил Соединенных Штатов. И да, мы читали, конечно, в каких направлениях американцы будут этот порт использовать. Евросоюза. Но мы также видим, что Греция не хочет идти по пути ужесточение антироссийских санкций. Греция, в принципе, не испытывает удовольствия от того, что сейчас происходит между Западом и Российской Федерацией. И мы доверяем нашим греческим друзьям, что в своей мудрости они будут делать выбор, который отвечает их убеждениям.
Επί των δηλώσεων αυτών, ο Μάικλ Κάρπεντερ αναφέρθηκε στην ενίσχυση του στρατιωτικού καθεστώτος του ακριτικού Λιμένα, λέγοντας τα εξής: «Η Αλεξανδρούπολη είναι βασικός κόμβος στο ενεργειακό δίκτυο στην Ανατολική και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν έχω να ανακοινώσω κάτι σχετικά με την Αλεξανδρούπολη, αλλά η Ελλάδα και η ΗΠΑ είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι σε τόσους διαφορετικούς τομείς, στην πολεμική αεροπορία, στο ναυτικό, στις χερσαίες δυνάμεις. Μιλάμε για μια πολύ, πολύ στενή συνεργασία. Αν αυτό δεν αρέσει τον κύριο Λαυρόφ, τι να κάνουμε?» Η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποσκοπεί στο να φέρει τις δύο χώρες πιο κοντά στην αμυντική μας συμμαχία, που είναι το ΝΑΤΟ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας συνάντηση. Ελπίζουμε και σήμερα να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από τη Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.